Μας λένε οι τρελοί γιατί τα λέμε χήμα. Μας κυβερνάνε οι φελοί με αρχηγό ένα βλήμα. Τη λογική της τρέλας μας ακούστε και ξυπνάτε. Σκάστε ρε εσείς, δεν βλέπετε, η πατρίδα μας κοιμάται. Μάστορες και ξυδάκες αράδες. Όλο το χρόνο χτίζανε του κυφισού το ρέμα. Συνέχεια το χτίζανε οι παλιο κεραμνάδες. Και φτιάχνανε και βαζόνανε και δεν υπήρχε τέρμα. Φούσκωνε και ξεφούσκωνε του κυφισού η αντάρα. Πλημμύριζε και θέργελε σαν την κακιά κατάρα. Και βγάζει άγρια φωνή μέσα από την κήπη. Να είναι μισό αν θέλετε χτίστε μου το σημείδι. Δεν τον έβαλα. Ξέρετε πόσα χρόνια έχω να τον βάλω. Έλα, 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 από εκεί που πάνε κι άλλοι. Όχι με αυτούς. Όχι, αυτοί είναι τρελοί. Θες να μας πεις ότι εσύ τα έχεις 400. Άντε, να τα έχω 350. Και 353. Έλα, έλα, από εκεί είπα. Μη σπρώχνεις κάθαρμα. Σε βάσου τουλάχιστον τη στολή μου. Τη στολή. Ο Ναπολέον είσαι. Στραβωμάρα. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και γιατί φόρεσε τη στολή του Ναπολέοντα? Γιατί του Μάρκου Μπότσαρ την έχω στο πλυντήριο. Καλά να είσαι ο Ναπολέον. Εγώ είμαι Κολοκοτρώνης. Σας τη φορέσαμε στα δερβενάκια δράμαλη. Σας τη φορέσαμε. Μα δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Είναι δυνατό ρε. Να μην έχουν διώξει ακόμα. Να μην έχουν ελευθερώσει ακόμα όλη την Ελλάδα από τους Τούρκους. Τι, υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που το έχουν ακόμα οι Τούρκοι? Δεν το ξέρεις. Όχι, ποιο είναι. Το Τουρκολίμανο και τα Τουρκοβούνια. Να σου πω κάτι άλλο, ρε Παλαβέ. Γιατί δεν θα την κοπανίσει από του άλλου? Κρατά μυστικό? Όχι. Τότε θα σου το πω. Ήρθε στον ύπνο μου Ελευθέριος Βενιζέλος. Έπεσε στα πόδια μου και μου είπε: σώσε την Ελλάδα, ωραία Παπαφλέσσα. Παπαφλέσσα. Καλά, πριν δεν είπε στον Σουκολοκοτρόνη. Πριν που ήμουν στα Δερβενάκια. Τώρα είμαι στο Μανιάκι. Το βράδυ έχουμε μάχη. Θα κάτσει? Α, καλά. Τα ακούσατε? Ο Λευτεράκης με θέλει για αρχηγό. Ποιος Λευτεράκης, ρε? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ακολουθήστε με και δεν θα χάσετε. Θα μεγαλώσω την Ελλάδα, ρε. Θα τη φτάσω μέχρι τη Λάρισα. Μα η Λάρισα είναι στην Ελλάδα. Σοβαρά, πότε βάλανε? Εδώ και 150 χρόνια. Ναι. Επειδή μιλάνε λίγο περίεργα και μου φάνηκε σαν ξένη χώρα. Σαν γερμανικά μου φάνηκε ότι μιλάνε. Τι φτιάχνεις? Τι κάνεις? Το στραβό κορμί δε σας. Kit Kat, Kit Kat.
Τι σημαίνει ρε, KitKat? Κοίτα κάτω. Καλά, δεν το πιστέψεις, ε. Άκου να δεις τι έπαθα σήμερα το πρωί. Ξυπνάω σήμερα το πρωί κατά τις 9 και τι να δω. Μία η ώρα. Και τι κάνεις εσύ ρε το πρωί όταν ξυπνάς? Πέφτω για ύπνο, τι θες να κάνω. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο ρε Παλαβέ. Εσύ δούλευες ποτέ σου? Πριν γίνω πρωθυπουργός, δούλευα σε σουβλατζίδικο. Αλλά ο σουβλατζής με έδιωξε. Γιατί? Γιατί μπαίνανε μέσα οι πελάτες, μου λέγανε κάνε μας δύο γύρους. Άνοιγα την πόρτα, έβγαινα έξω και κάνα δύο γύρους στο τετράγωνο. Καλά δεν το πιστέψεις, ε. Πάλι. Άκουσες ειδήσεις? Όχι, δεν. Έπεσε ένας από τον 8ο όροφο κάτω και δεν τραυματίστηκε καθόλου, ε. Σκοτώθηκε αμέσως. Αυτό ανεξήγητο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, ρε Παλαύρα. Παλαύρα, τα βράδια λέω τι κάνεις. Κρατάς μυστικό? Όχι. Τότε θα σου το πω. Άκου να δεις, ρε, μην το πεις πουθενά. Όχι. Το ξέρεις ρε, ότι κάθε βράδυ κατά τις 3 με παίρνει ο Σιμίτης στο κινητό? Έλα. Και τι σου λέει? Τι μου λέει? Ο Σιμίτης. Γιατί να μου πει? Ρε, δεν σε παίρνει κάθε βράδυ στο κινητό? Ποιος με παίρνει? Ο Σιμίτης. Ναι. Α, δεν ξέρω, τα βράδια το έχω κλειστό εγώ, δεν ξέρω. Αφού το έχεις κλειστό, πώς ξέρεις ότι σε παίρνει? Το κλείνω αφού με πάρει. Μετά για να είμαι σίγουρος το ξανανοίγω. Γιατί το ξανανοίγεις? Για να δω αν είναι κλειστό. Ναι, καλά τώρα, με σένα ασχολείται ο Σιμίτης. Αυτό παιδί μου τον έχει φάει το άγχος. Μήπως και να βγει πρωθυπουργός. Εμείς να δεις τι άγχος έχουμε, μήπως ξαναβγεί. Μαντάρα τα έκανε, ρε. Όλα τα νοικοκυριά σήμερα με δάνεια συντηρούνται. Ο παππούς μου, ρε, πήρε δάνειο, ρε, για να πληρώσει την κηδεία του, ρε. Και πότε έβαλε την πρώτη δόση? Τη Δευτέρα παρουσία. Καλά το χρηματιστήριο, ε. Κάθε φορά που πέφτει μας λένε ότι έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 5.000 μονάδων. Έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4.000 μονάδων. Έσπασε το φράγμα των 3.000 μονάδων. Έσπασε το φράγμα των 2.000 μονάδων. Το χρηματιστήριο γεμάτο φράγματα είναι. Στο Κηφισό ένα φράγμα ακόμα δεν θα βάλουνε οι αλήτες. Ένα, ρε! Πώς χειροκροτάς έτσι, έτσι μπορεί να κατεβάσει. Έλα εδώ, έτσι, λέ! Να σε μαδίσω τρίχα τρίχα. Προσέξτε τα κόνη! Πώς χειροκροτάς, έτσι χειροκροτάνε οι μελοί, έτσι χειροκροτάνε. Έτσι, χειροκροτήστε, έτσι χειροκροτήστε. Α, η πεθερά μου είναι. Κουφαλίτσα, ήρθατε να με δεις, ε. Με νοστάλγησε, σου πιω το αίμα μου, ρε. Τρελέ, έλα μέσα, θα σε κλείσω. Δεν έχω. Θα σε κλείσω φυλακή, έλα μέσα. Να σου πω κάτι, ρε. Τι θες? Να σου πω κάτι. Το ευρώ φταίει, μας άλλαξε την ψυχολογία. Πώς μας την άλλαξε, δηλαδή? Δεν μου λες, τι είναι πιο πολύ, να βρεις μπουρμπουάρ μισό ευρώ ή ένα κατοστάρικο? Κάτσε, κάτσε να το σκεφτώ, γιατί είναι δύσκολο αυτό, δεν έχω και κομπιουτεράκι. Μισό ευρώ φυσικά. Τα βλέπεις. Παλιά αφήνες μπουρμπουάρ ένα κατοστάρικο και σου λέγανε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα αφήνεις μισό ευρώ και σε κοιτάνε με μισό μάτι. Για να σε κοιτάξουν με ολόκληρο μάτι, πρέπει να αφήσεις και τ' άλλο μισό. Μην κοιτάς που εγώ όταν πηγαίνω σε ένα εστιατόριο να φάω, με το που κάθομαι στο τραπέζι, αφήνω μπουρμπουάρ 50 ευρώ, ρε. 50 ευρώ μπουρμπουάρ? Ναι, ο μαλάκας. 50 ευρώ. Και φεύγοντας το παίρνω. Τώρα τρελός, τρελός, δεν έχεις άδικο. Ό,τι πέραμε πριν με ένα κατοστάρικο, τώρα το παίρνουμε με ένα ευρώ. Αλίμονο στους πλούσιους. Γιατί στους πλούσιους? Γιατί εμείς οι φτωχοί μπορεί να μην έχουμε σήμερα να φάμε, αλλά έχουμε μια σιγουριά ότι και αύριο δεν θα έχουμε και μεθαύριο. Οπότε δεν ανησυχούμε. Τους πλούσιους όμως τους τρώει το άγχος μήπως και τα χάσουνε. Άρε χώρα, άρε χώρα, τι ρομποκόπ και μαλακίες. Ένας είναι ο δοστρωτήρας στο Σιμίτης. Ο μόνος πρωθυπουργός που κατάφερε να κάνει τηλεοφόρο Μεσογείων πάρκινγκ. Έγινε πάρκινγκ Μεσογείων. Αμέ, βλέπεις κανένα μάξι να κινείται. Όλα κίνητα, είναι σαν παρκαρισμένα. Μια Καλά κάνω εγώ και δεν αγοράζω αυτοκίνητο. Τι, δεν έχεις αμάξι? Πήγα σήμερα να αγοράσω μία Mercedes. Πόσο κάνει, του λέω, 22 εκατομμύρια, μου λέει. Ψάχνομαι, μου λείπανε 22 ευρώ. Μου λείπουν 22 ευρώ, κύριε, του λέω. Δεν γίνεται, κυρία, μου λέει. Βγαίνω έξω, πάω σε ένα περίφτερο. Λέω στον περιφτερά, κύριε περιφτερά, μου δίνετε 22 ευρώ. Τι το θέλεις, μου λέει. Να αγοράσω μία Mercedes, του λέω. Πάρε 44 και φέρε μου και εμένα μία, μου λέει. Καλά, έλα εδώ, ρε. Τι θες? Έλα εδώ, ρε. Με κοιτάει το μαλακισμένο. Πώς το λένε αυτό, ρε, που βάζει το δάχτυλό του μέσα στην πρίζα στο ρεύμα? Έτσι. Κλαπ. Υπάρχει άνθρωπος που βάζει το δάχτυλο μέσα στην πρίζα? Υπάρχει, πώς τον λένε? Πώς τον λένε? Μαλάκα τον λένε. Πώς θέλεις να τον λένε? Εύκολο ήταν. Σ' άρεσε. Δεν μου λες, ρε. Πώς τον λένε αυτό, ρε, που σταματάει τις κότες στο δρόμο? Πώς τον λένε? Σταμάτη κόκοτα. Τσίμπιρδι μπιρδίμπι, τσίμπιρδι μπιρδίμπι. Πολύ το τρελό μας κάνεις, Κολοκοτρώνη.
Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου, πώς λέγεται ο τρελός που ντύνεται παπάς και κάνει ανάσταση? Πώς λέγεται? Παπαναστασίου! Με σου γαμίσω! Κάτσε! Ας το διάλογο παράλληλο τσογλάνι! Φύγε παπά! Για έξω! Έξω παιδιά! Έξω! Φύγε του! Θα πιάσει το στόμα σου το τίμιο όνομα του Παπαναστασίου! Σιγά το τίμιο όνομα, κάθε βράδυ ειδήσει είναι. Σε κάνα δύο μέρες θα πίνεις καφέ με το Γετόπουλο. Ωραίο σόι έχεις! Έλα εδώ, Μαλίκη. Έλα εδώ, ρε. Πώς λένε, ρε, οι βλάχοι στα βλάχικα τη σιωπή των αμνών? Πώς τη λένε? Μούγκα στη στρούγκα. Εγώ είμαι τρελός, ρε. Σε πλακώσω. Εγώ είμαι τρελός, ρε. Αλλά αυτοί αντί για εγκέφαλο έχουν 1,5 κιλό σκατά στο κεφάλι τους. Γι' αυτό σου λέω. Άσε με να φύγω. Πρέπει επιγόντως να λάβω τη διακυβέρνηση της χώρας. Θα μας καταστρέψουν αυτοί. Η Καρία, Κος, Εύβοια και Λειψή ερημώσανε. Γιατί? Τους πιάσανε όλους για τρομοκράτες. Μια αδερφάρα μείνε μόνο. Γιατί έμεινε? Γιατί άκουσε όταν σε πιάσει η τρομοκρατική, σε γκαμί. Γι' αυτό. Γι' αυτό σου λέω, σε παρακαλώ, σε ικετεύω. Η χώρα κινδυνεύει. Άσε με να τη σώσω. Η Μπάρμπα γέννησε. Η Ντενίση γέννησε. Η Δρούζα γέννησε. Η Μενεγάκη γέννησε. Η Μπακοδήμου γέννησε. Ο Σεργουλόπουλος απέβαλε. Η Κορομιλά τώρα γκαστρώνεται. Νόμιζα ότι θα απαλλαγούμε κάποτε από αυτούς. Αλλά τώρα θα βλέπουμε και τα παιδιά τους, ρε πούστη μου. Αν αυτό δεν είναι η Δευτέρα Παρουσία, τότε ποια είναι, ρε γαμότο? Ποια είναι, ρε γαμότο? Καλά, έχω πάθει πλάκα, ε. Να σου πω κάτι. Πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά? Τρελός είμαι. Μαλάκας δεν είμαι. Ας τελειώσει, με κυνηγούν, με κυνηγούν κάθε βραδιά. Ποτό παπάς ή παπαδιά και τα παιδιά. Βλέπω εφιάλτες και θαρώ πως είμαι δίπλα στο ξηρό και σκάει βόμβα και θα ξεραθώ και δεν μπορώ να αντισταθώ προς τη TV όταν βρεθώ. Μετά μου λένε να μην τρελαθώ. Μετά μου λένε να μην τρελαθώ. Κάνω έρωτα με τον άντρα μου και δεν αισθάνομαι τίποτα. Δηλαδή να του πω πως δεν έχω οργασμό? Καλό. Μια στιγμή νομίζω έρχεται ο γιατρός εκ του βάθους. Αμάρε αυτά τα τηλέφωνα, ρε. Πω δεν θα μ' αφήσουν να κάνω δουλειά σήμερα, ρε. Τι πράγμα είναι αυτό σήμερα, ρε. Πω. Τοκ, τοκ. Ιατρείο σεξολόγου Σέξπιρ. Πως είπατε, κυρία μου? Τι ήταν αυτές οι κοκκινίλες που είχε ο άντρας πάνω στο πουλί του? Όχι, κυρία μου, δεν κόλλησε καμιά αρρώστια. Ούτε με άλλη γυναίκα πήγε. Λίγο κραγιόν ήτανε. Μια στιγμή, γιατρέ μου, να δείτε λίγο τη γυναίκα μου. Περιμένετε, όπου να θα έρθετε. Δεν μπορώ να περιμένω, βιάζομαι, γιατρέ μου. Περιμένετε, κύριε, έχουμε δουλειές εμείς τώρα. Σας παρακαλώ, γιατρέ μου, και αυτή η δουλειά είναι. Η γυναίκα μου δεν έχει οργασμό. Δεν έχει οργασμό? Ναι, γιατρέ μου, κάνω έρωτα με το Γεννάκι μου και δεν αισθάνομαι τίποτα, απολύτως τίποτα. Το πρόβλημα είναι σοβαρό, πρέπει να την εξετάσουμε. Ναι, γιατρέ μου. Μην κάνετε έτσι, κυρία μου, και η δικιά μου γυναίκα δεν είχε οργασμό, αλλά με την αγωγή που της έδωσα χθες το βράδυ δεν κρατιότανε. Είχε 9 οργασμούς. 9 οργασμούς? Καλά, και πώς αντέξατε? Εγώ έλειπα. Γιατρέ μου, εμένα τι αγωγή θα μου δώσετε? Πρέπει πρώτα να το δούμε, αν είναι κληρονομικό το θέμα. Αν προέρχεται από τη μητέρα σας, από την αδελφή σας. Αντίθετα, η αδελφή μου έχει πάρα πολλές ορμές. Μου ζήτησε μάλιστα και τη γνώμη σας. Γιατί δεν κορταίνει τους άντρες? Να παντρευτεί. Μα είναι ήδη παντρεμένη. Να πιάσει κόμενο. Έχει άλλους 3. Τι λένε, παιδάκι, δεν τη φέρνεις κατά εδώ να τη γνωρίσουμε?
Λέτε γιατρέ μου να είναι μητρομανής. Όχι, δεν είναι μητρομανής, δεν είναι. Τι λέτε να είναι γιατρέ μου? Πουτάνα. Γιατρέ μου, να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τη γυναίκα μου. Στον έρωτα ο άνδρας αισθάνεται μεγαλύτερη γλύκα ή η γυναίκα? Μα θέλει και ερώτημα ρε μεγάλε. Η γυναίκα αισθάνεται τη γλύκα? Για ξύσε με το δάχτυλο τα αυτί σου. Το δάχτυλο έχει τη γλύκα ή το αυτί? Γυναίκες χειροκροτάνε, ε. Οι άντρες έχουν το δάχτυλο στα αυτί. Άστο, έκανε το μυαλό σου φραπέ. Γιατρέ μου, λέτε η στάση που παίρνουμε κατά τη διάρκεια του έρωτα να παίζει κάποιο ρόλο. Εσείς, ας πούμε, ποια στάση προτιμάτε? Εγώ τη γυναίκα τη βάζω μπρούμητα. Θέλω να βλέπω την πλάτη της. Γιατί να βλέπετε την πλάτη της? Διαβάζω στις οδηγίες χρήσεως. Γιατρέ μου, έχω μία απορία. Γιατί όταν βλέπω μια γυναίκα στην παραλία με τον μπικίνι δεν μας ερεθίζει καθόλου και όταν τη δούμε στο μπαλκόνι με τα μπούτια έξω μας ανάβει? Γιατί στην παραλία δεν έχεις ελπίδες, ενώ στο μπαλκόνι έχεις ελπίδες. Τι ελπίδες έχεις? Λες μπας και δεν φοράει βρακία που κάτω, ρε. Δεν φοράει. Το είδες, ρε, δεν το γυαλάκι. Γιατρέ μου, λέτε ότι αν εγώ και ο Γιαννάκης μου χρησιμοποιούσαμε διάφορα αξεσουάρ, ξέρετε, ερωτοβοηθήματα, θα ένιωθε το κατητής μου η γυναίκα. Μπράβο, πολύ ωραία ιδέα. Μία γνωστή μου χρησιμοποίησε δονητή. Τον γέμισε με γάλα και έμεινε και έγκυος. Με το δονητή? Ναι, το βγάλανε με κεσαρική. Τι, της βγάλανε 3,5 κιλά παιδί? Όχι, 5 κιλά φέτα. Ο κόσμος από ό,τι φαίνεται, γιατρέ μου, έχει σοβαρό πρόβλημα με το σεξ. Τα περισσότερα τα έχουν οι γυναίκες ή οι άνδρες? Εμείς τα έχουμε, ρε, μεγάλε. Εμείς τα έχουμε τα προβλήματα. Πας στην πουτάνα, πέφτεις απ' πάνω και σου λέει τέλειωνε, ρε μαλάκα. Πας στην κόμενα, πέφτεις απ' πάνω και σου λέει κιόλας αγάπη μου. Πας και στη γυναίκα σου, πέφτεις απ' πάνω και σου λέει α, πάλι βάψιμο θέλει τον ταβάνι. Βίτσια, συναντάτε σε ζευγάρια που έρχονται εδώ? Από βίτσια άλλο τίποτα, ρε. Προχθές ήρθε ένας βλάχος εδώ που είχε μια προβατίνα που τη λέγανε Κρουστάλο. Είχε ανοίξει μια τρύπα στην πόρτα στην καλύβα του, έβαζε το πουλί του μέσα, πήγαινε Κρουστάλο από την άλλη μεριά και το πιπίλαγε. Και καλά, γιατί ήρθε εδώ? Γιατί μία μέρα αντί για την Κρουστάλο, την άρπαξε ο σκύλος. Δεν είναι δυνατόν, και τι έκανε μετά? Βάζει φωνές ο βλάχος. Ωρε Κρουστάλο μου, κάνε μπε! Κάνε μπε, μωρή, κάνε μπε! Ουσ, μπράβο, καλά τις έκανες. Γιατρέ μου, έχετε επιτυχία στη δουλειά σας. Οι ασθενείς σας έχουν στείλει συγχαρητήρια. Βεβαίως. Προχθές έλαβα μια επιστολή που μου έλεγε, γιατρέ μου, πριν σας γνωρίσω, η γυναίκα μου δεν καθόταν να την πηδήξω. Με την αγωγή που μου δώσατε όλα πάνε καλά. Τώρα πηδάει όλο το χωριό. Πάντως, γιατρέ μου, και η γυναίκα για να αισθανθεί το κατητής της πρέπει και ο άντρας να είναι άντρας. Να είναι ψηλός. Να είναι δυνατός. Να είναι ρωμαλές. Να είναι αδενοπούς. Ναι. Μαλάκα, κύριε. Σαν βουλγάρικο θυμιατό είναι. Κύριε, μην το λες αυτό. Εγώ ξέρω ένα φιλαράκι μου που είναι 2 μέτρα, ε. Παντρεύτηκε την ίδια μέρα με έναν άνω. Πήγανε μαζί γαμήλιο ταξίδι και μείνανε στο ίδιο ξενοδοχείο σε διαφορετικά δωμάτια. Το πρώτο βράδυ που λες ο ψηλός πήδηξε μια φορά και ταύτισε. Ο νάνος στις 11 η ώρα φώναζε. Στις 12 η ώρα. Στις 1 η ώρα. Μέχρι το πρωί. Έκανε. Πόσες φορές πήδηξε? Καμία. Τι φώναζε όλη νύχτα, ε? Δεν μπορούσε να ανέβει στο κρεβάτι. Γιατρέ μου. Ορίστε. Γυναίκα ανοργασμική σαν και εμένα σας έτυχε άλλη φορά? Ανοργασμική, ναι. Ήρθε εδώ τις προάλλες. Την έβαλα στο ιδιαίτερο. Φόρεσε τα γάντια. Του γυναικολόγου? Όχι, του μπόξ. Έβαλα το χέρι. Μου λέει δεν αισθάνομαι τίποτα. Το έβαλα μέχρι τον καρπό. Δεν αισθάνομαι τίποτα, μου λέει. Το έβαλα μέχρι τον αγκώνα. Α, μου λέει τώρα κάτι αισθάνομαι. Τι ήταν, οι σάλπιγγες? Όχι, αμυγδαλές. Και τρέμω μετά το σοβαρό διάλογο που κάναμε, τι διάγνωση βγάζετε για τη γυναίκα μου? Να την εξετάσουμε τη γυναίκα, να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί άμα δεν την εξετάσουμε δεν μπορούμε να βγάλουμε το πόρισμα τώρα, πώς θα το, έτσι. Τι πιάνεις εκεί, γιατρέ? Eurovision.
Εδώ είναι ο Αντένα FM στέρεο. Πήγαινε μέσα και κερδίσου. Να γδυθώ εντελώς. Πώς θα πιάσουν δορυφορική, έτσι. Γιατρέ μου, έτσι θα την εξετάζεις. Όχι, θα την πηδήξω. Τι γυναίκα μου θα πηδήξεις. Αφού έχει πρόβλημα. Τι, θα δώσουμε χάπια έτσι στην τύχη, δηλαδή να βρουν καμπελά. Με μένα κάτι μπορεί να αισθανθεί η γυναίκα. Τώρα τι δουλειά μας θα μας μάθεις, για πες μου τώρα για να ξέρω. Καλά σου λέει μωρή γεννάκι, μη μου συγχύσεις το γιατρό. Με συγχύζει. Μπορεί με κάποιον άλλο άντρα να αισθανθώ το κάτι της μου η γυναίκα. Γιατρέ μου πάω να ντυθώ εντελώς. Ναι, ναι, πήγαινε. Κοίτα πως κάνει ο μαλάκας. Λες και να της βγάλω κανένα μάτι ρε. Σιγά ρε, τι κάνεις έτσι ρε. Μια χωριάτικη σαλάτα θα φάει η γυναίκα. Χωριάτικη σαλάτα. Ναι, δύο ντοματούλες και ένα αγκουράκι. Τι νομίζεις δηλαδή, ότι έχω όρεξη να πηδάω τη γυναίκα του καθενός. Εσύ θα πήδαγες τη γυναίκα τη δικιά μου. Αν θα στην πήδαγα, πού είναι στις μεριές. Τι γυναίκα μου ρε. Δεν τη γυναίκα μου θα πήδαγες. Γιατρέ, εκδίθηκα. Ναι, έρχομαι. Άκου θα μου πήδαγε τη γυναίκα. Ευτυχώς που δεν είμαι παντρεμένος, αλλιώς θα σου έλεγα. Πώς σε λένε? Λεμονιά. Και τι ωραία λεμόνια. Γιατρέ μου. Ε. Άμα δεν γίνω καλά, πάω για καλόγρια. Είμαι για τη μονή κλειστών. Μονή κλειστών. Μάλλον μονή ανοιχτών είσαι. Έλα γιατρέ, χτυπάει το τηλέφωνο. Σήκωσέ το και πες ότι κάνω το τεστ παπ. Δεν μπορώ να το σηκώσω, λέει, το σηκώσω μόνο σου. Το τηλέφωνο θα το σηκώσω, ρε. Το άλλο πώς το σηκώνουνε, μπορείς να μου πεις. Μα το κερατό μου. Ναι, το πιο μαλάκας. Έλα λεμονιά, χαμήλωσε τους κλόνους και πιάσε το καδρόνι που έχω στο παντελόνι, έλα. Έλα λεμονιά. Έλα, μην το κάνεις αυτό, γιατί έχω πρόβλημα, μην το. Τι κάνεις ρε μαλάκα. Μπανιστήρι στη γυναίκα σου κάνεις. Δεν τρέπεσαι ρε παπαράτσι. Προχθές ήρθε ένας γέρος εδώ 80 χρονών με μια μικρούλα. Εγώ πήδαγα τη μικρούλα μέσα, ο γέρος απ' έξω κύριος, ε. Έτρεμε το χέρι του, πήγαινε έτσι. Από το Πάρκινσον. Όχι, για τη μαλακία. Έλα λεμονιά, βγάλ την τσίχλα μου, θα κολλήσουμε μωρέ. Έλα γιατρέ, χτυπάει το τηλέφωνο! Γαμώ το κερατό μου, γαμώ τι έχει πάθει αυτός. Αμάνε ρε, θα μου πριστούν, θα γίνουν σαν ακτινίδια αυτό τέλος. Ναι, κάποιος με ζηλεύει ρε, δεν γίνεται. Λεμονιά, εσύ θα δείξεις τίποτα. Τίποτα, Γιαννάκη μου, τα ίδια πράγματα. Ρε λεμονιά, ύστερα από αυτό που σου έκαναν δεν αισθάνθηκες τίποτα. Τίποτα γιατρέ μου, απολύτως τίποτα. Τότε παιδιά, τι να σας πω. Περιμένετε, να έρθει ο γιατρός. Ο γιατρός! Εσύ τι είσαι! Ο Μπογιατζής, βάφω το δωμάτιο δίπλα εγώ. Βάφω το δωμάτιο δίπλα ρε. Να βλέπω εκεί, να βλέπω εκεί. Όταν βγάζουν το βράχι με πιάνουν πόνοι. Θέλω να δω, θέλω να δω. Σαν σφυρί χοντρό εγώ και εσύ τα μόνοι. Θέλω να δω το όνειρο αυτό. Θέλω να δω το όνειρο αυτό. Σας. Είμαι η Άννα Δρούζα, η εκπομπή «Δεν μπορώ». Η εκπομπή «Δεν μπορώ» που τόσο αγαπήσατε έχει σήμερα θέμα τις διαφορές ανάμεσα στα ζευγάρια. Γι' αυτό το λόγο φιλοξενούμε ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας. Ας σας υποδεχτούμε λοιπόν. Προχώρα ρε! Προχώρα ρε! Μας. Παρακαλώ καθίστε. Παλουκό σου ρε. Δεν χρειάζεται να παλουκωθείς, παλουκώνεσαι συνέχεια. Εξηγήστε μας τι ακριβώς φοράτε. Φοράω αυτά που αγοράσε η ρόμπα. Συγγνώμη τι ώρα είναι. 7:30. Ακριβώς.
Γιατί τον παράτε? Γιατί είναι η ώρα του. Το έχουμε σαν αντιβίωση. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είστε η κυρία. Είμαι η κυρία Γιόλα. Από τον Καριόλα. Και είστε ο κύριος. Λάκης. Από το Μαλάκης. Πείτε μου, κυρία Γιόλα, τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε με τον σύντροφό σας? Θα καταλάβεις αμέσως, κυρία Βρουβά μου. Σήκω πάνω, ρε ξεφτύλα. Ξεφτύλα, μίλησα, σήκω πάνω, ρε. Ακόμα δεν έκατσα. Ρε σήκω και λέγει να το ακούσει εδώ η κυρία Βρούμπα. Ποιος φέρνει τα λεφτά στο σπίτι? Ο ταχυδρόμος. Μία, δύο. Γιατί το ξαναβαράτε? Γιατί ο ταχυδρόμος χτυπάει πάντα δύο φορές. Λέγε ξεφτύλα, ποιος φέρνει τα λεφτά στο σπίτι? Εσύ. Και αφού εγώ φέρνω τα λεφτά στο σπίτι, ποιος είναι ο άντρας σπιτιού? Εσύ. Και αφού εγώ είμαι ο άντρας σπιτιού, γυναίκα ποια είναι? Εγώ. Μη ρωτάς, πες το καλά. Εγώ. Έτσι. Και αφού είσαι γυναίκα του σπιτιού, ρε, για δεν κάνεις τις δουλειές σωστά, τι μαγείρεψες σήμερα? Γεμιστά. Δεν σου είπα, ρε, αύριο να τα μαγειρέψεις τα γεμιστά? Τα διάβρω και τα ξαγεμίζω αύριο. Το σκοτώσω. Στη λαϊκή πήγες, ρε? Πήγα. Πήρες τίποτα? Δεν με να πάρω, να πάω, μου πες. Δεν μου σπάς τα νεύρα εσύ σήμερα, τέλος πάντων. Το σκύλο τον έβγαλες έξω για την ανάγκη του. Εννοείς, ανέχεσαι? Ναι, ρε, τακτοποιήθηκε το ζώον. Όταν γυρίσαμε έχεις το σαλόνι. Τέτοιο σαλόνι που έχουμε για χέσμο είναι. Τα βλέπεις, κυρία Βρούμα μου, τι τραβάω? Είπαμε να κάνουμε αλλαγή ρόλων. Εγώ δουλεύω, αυτός κάθεται, αλλά ο τύπος τα έχει κάνει μαντάρα. Και είναι και στόχος ο άνθρωπος. Προχτές του ζήτησα να μου φέρει ένα τυρί τρικαλινό και πήγε στα Τρίκαλα να το φέρει. Πού δουλεύετε, κυρία Γιόλα? Συγκρού. Εκδίδεστε, κυρία Γιόλα? Και τι είναι για να εκδοθεί η ελευθεροτυπία? Πιάτσα κάνει. Και τι έγινε, ρε, και οι ταξιτζίδες κάνουνε πιάτσα? Κάνουνε πιάτσα οι ταξιτζίδες, αλλά οι πελάτες δεν φοράνε προφυλακτικό. Τι είπες, ρε, ψιωμάζεψε από τον δρόμο και δεν είχες δεύτερο βρακί να βάλεις, ρε? Γιατί να βάλω δεύτερο, όλοι ένα φοράνε. Θα τον σκοτώσω, υπονοάς, ρε, ότι κάνω πεζοδρόμιο. Εγώ με πατέρα, παπά και μάνα, παπαδιά, ρε. Είσαι εσύ μια πουτάνο παπαδιά? Θα λέω αυτά για να καλύψει την εμπελιά του, κυρία Βρούβα. Για δεν δουλεύεις, ρε. Από ευαισθησία. Περιμένω πρώτα να δουλέψουν οι πτυχιούχοι. Θα το σκοτώσω τον τύπο. Πάντως δεν έχετε δίκιο. Ασχολείτε με τον νοικοκυριό. Ναι, αλλά πριν ασχοληθεί και ρωτήστε τον ποιος τα έκανε. Ποιος μαγείρευε, ποιος ξεσκόνιζε. Λέγε, ρε, μίλα, ποιος. Η γυναίκα μου σου φέρνει. Άντε, ρε, μου φέρνες και γυναίκα. Η ερωτική σας ζωή πώς είναι? Ωχ, πώς να είναι, δεν μου κάνει έρωτα το κάθαρμα. Όχι, δεν σου κάνω. Δεν σου κάνω, παίρνεις το Πάσχα. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήταν, ρε. Αν έχει δίκιο τα Χριστούγεννα, τότε που ευχαριστήθηκα τη Γαλοπούλα. Μετά ευχαριστήθηκα και σένα την Κότα. Εγώ δεν μπορώ να σε πω κόκορα με το μικρό το Europro. Ναι, μικρό θαυματουργό. Αυτό το έχω βγάλει Χάρι Πότερ. Ας το τι άλλο, ρε. Ας το τι άλλο, το έχεις βγάλει Χάρι Πότερ. Σας παρακαλώ πολύ, μην το βαράτε. Τι το βαράω, εγώ το βαράω, σε βαράω, ρε. Όχι, μόνο 2-3 ώρες την ημέρα, μετά κάθομαι. Πώς να κάνω έρωτα με αυτή τη μούρη, κυρία Βρούμα μου, δεν τον βλέπετε πώς είναι? Σαν διασταύρωση σκυμπατζή με μυρμικοφάγο. Εγώ πάντως τον βρίσκω γλυκούλη. Να. Να τον κλωνοποιήσουμε, ρε, να γεμίσει η Αθήνα γκρέμλινς. Και μ' αρέσει που είναι και λίγο αλήθωρος. Παρακαλώ, αλήθωρος δεν είναι. Απλά είναι τόσο όμορφος που τα μάτια του δεν αντέχουν να κοιτάνε αλλού και κοιτιούνται μεταξύ τους. Άντε ρε, πώς να κάνω έρωτα, πάντα το φιλήσω και βρωμάει τσικνίλα. Το φιλάω και νομίζω ότι φιλάω προφητήρα. Φτούσου ρε πατραχομούρη. Είμαι ευθύνης, είμαι ζεστός και αμπουδιάσω. Ρε φτού. Άμπορη Λαϊδά. Ποια είναι η Λαϊδά, ρε? Μια πουτάνα της Κορίνης. Άρε χλιμίτσουρα, ξέρεις ποιος είναι ο χλιμίτσουρας, ρε? Ένας μαλάκας από τη Θράμα, άντε ρε. Σας παρακαλώ πολύ. Τελείωσε ο τηλεοπτικός σας χρόνος. Τι τελείωσε, δεν είπα τίποτα, κύριε Φρουπά. Ακόμα δεν πρόλαβα να δείρει. Και σε αυτό το σημείο, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Καλή σας νύχτα. Τα λεπτά. Εδώ. Εγώ. Να είστε καλά. Μωρέ μου. Αγάπη. Βγήκε ρε παλτομεροκάματο. Πάμε τώρα σπίτι να μου κάνεις αυτό το φοβερό μασάζ. Μόνο εσύ ξέρεις και μου κάνεις τέτοιο. Το εκμεταλλεύετε. Αυτό δεν ήταν στο νούμερο, σας το λέω.
καλά, θα σε κανονίσω μετά. Και συγγνώμη ρε για πριν που σε είπα μαλάκα, δεν το εννοούσα. Και εγώ συγγνώμη που σε είπα πουτάνα, το εννοούσα. Κάνω μασάζ, φοράω κορσάζ και το αμπαλάζ είναι πρώτο. Παθαίνω σοκ, παθαίνω αμόκ, σαν σε κοιτώ ρε γαμώτο. Τι φταίω εγώ αν είμαι ωραίος και οι γυναίκες με ποθούν. Είσαι ο άντρας ομοιραίος, μαζί σου όλες θα κοιμηθούν. Είσαι το τέρας μου, το ιδανικό μου τέρας. Είμαι το τέρας σου και την καρδιά σου έχω εγώ φυλακή. Έτσι και δίπλα μου ξυπνήσω από τον ύπνο και ξαφνικά σε δω. Μπορώ να πάω αμέσως στην εντατική. Είμαι το τέρας σου. Είσαι το τέρας μου. Τι έγινε, πάμε, τελειώσαμε. Άντε, άντε, τζους. Η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να εξαρθρώσει και τον τελευταίο πυρήνα τρομοκρατίας προσφέρει αμοιβή 2 εκατομμύρια ευρώ σε όποιον δώσει οποιαδήποτε πληροφορία που θα οδηγήσει στη σύλληψη τρομοκρατών. Σε κάδο απορριμμάτων της ελευθεροτυπίας βρέθηκε σήμερα νέα προκήρυξη της 17 Νοέμβρη. Οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για προκήρυξη μαϊμού. Κήρυξη μαϊμού. Μαϊμού είσαι και φαίνεσαι μωρή πουτάνα. Εγώ έστειλε την προκήρυξη και είναι και γνήσια, γιατί εγώ είμαι αρχηγός στις 17 Νοέμβρη. Εγώ! Και δεν είναι παππούς αρχηγός, γιαγιά είναι εγώ! Με το ψευδόνυμο Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. Και είναι... και είναι και τα τρία παιδιά μου σε 17 Νοέμβρη, τα τρία τα γόρια μου. Μόνο που τα δύο είναι χαμένα κορμιά. Δίνουν 2 εκατομμύρια ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες για μέλη της 17 Νοέμβρη. 2 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζουν ότι τα μασάμε αυτά. 2 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι άσχημα. Θα καρφώσω τα δύο τα παιδιά μου. Έτσι κι αλλιώς άχρηστα είναι. Θα τους κάνει και καλό, θα πάνε φυλακή. Θα αποκατασταθούν, θα παντρευτούν. Σαν τον Κουτ Φοντίνο με τη Σωτηροπούλου. Θα πάρω τη αντιτρομοκρατική λίγο πιο πάνω. Συγγνώμη. Αντιτρομοκρατική εκεί. Ναι, ισχύουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ σε όποιον δώσει πληροφορίες για μέλη της 17 Νοέμβρη. Καθαρά είναι ή με κρατήσεις. Ναι, έχω τρία παιδιά. Τα δύο είναι μέλη της 17 Νοέμβρη. Τι σε νοιάζει, Χριστιανέ μου! Κάποιον του χάριζα γάιδαρο και τον κοίταγε στα δόντια. Ναι, Ιπποκράτη 45 στο Παγκράτη. Ελάτε τώρα που είναι τα παιδιά εδώ. Ναι. Γεια σου, μανά. Κούκλα είσαι σήμερα. Όταν κάνω μια καλή πράξη, ομορφαίνω. Τι καλή πράξη έκανε σήμερα. Θα το δείτε σε λίγο. Μάνα, εμείς λέμε να πάμε κανένα σινεμά. Όχι! Όχι! Όχι, όχι! Και το λίμωμα όχι είναι όχι! Τώρα περιμένουμε κόσμο. Τι κόσμο? Καλό κόσμο. Που θα ανοίξει στη ζωή σας καινούργια πόρτα. Τι πόρτα, μάνα? Μεγάλη πόρτα και βαριά θα διαβείτε. Άρα, μάνα, τι θα κάναμε αν δεν είχαμε και εσένα να μας προτείνει. Ακίνητη! Αντιτρομοκρατική! Ακίνητη, μπα! Τι φωνές, βρε ηλίθιε, σ' ακούσαμε. Ποιος μας πήρε τηλέφωνο? Εγώ. Ποια ήταν μέλη της 17 Νοέμβρη? Τα δύο τα παιδιά μου, τα γόρια μου. Τα παιδιά γιατί το κάνατε αυτό, παιδιό, παιδιά. Ρε εσύ, η διάβαση από στους πάτους. Τι τρέμεις, βρε χέστη! Δεν πήρες από τον πατέρα σου που περπατούσε με το κεφάλι ψηλά μέχρι που τον πάρει.
σταμάτησε αυτοκίνητο και πήγε εκεί που κοίταζε. Γιατί μας κάρφωσες, μάνα, γιατί! Για το καλό σας, να δείτε μια καλύτερη ζωή! Καλύτερη ζωή στη φυλακή! Εκεί θα έχετε τα πάντα. Μέχρι τζάμπα ιατρική περίθαλψη, θα αποκατασταθείτε. Ωραία, εσύ για τα λεφτά πουλάς και τα παιδιά σου. Σκληρή μάνα, εσύ δεν έκλαψες ούτε στην κηδεία του άντρα σου. Γιατί χαλουστεί με σαμπουάν, όχι πια δάκρυα. Αλλά ως εδώ, εσύ μας αναγκάζεις. Δεν είμαστε εμείς 17 Νοέμβρη. Η μάνα μας είναι. Ψέματα δούμε. Αλήθεια λέει ο Μίτσος. Δεν τρέπεσε παλιόπαιδο, ψεύτες! Εγώ φταίω που δεν σας γέμισα, δεν σας έδωσα για υιοθεσία. Γιατί δεν μου δίναν τα λεφτά που ζήταγα. Είσαι στην οργάνωση. Όχι βέβαια, τα παιδιά μου είναι. Τώρα γράψα και την τελευταία προκήρυξη. Ψέματα! Η μάνα μας γράφει τις προκήρυξεις και βάζει και τη σφραγίδα. Έπρεπε να σου είχα χώσει τη σφραγίδα στον κόλο, γαϊδούρι! Τι λέει ο γιος, είναι αλήθεια αυτά. Ψέματα λέει, εγώ είμαι μια αθώα και αγράμματη γριά. Τι αγράμματη που σπούδασε στο Παρίσι και έκανε και παρέα με τον γιο του. Εγώ σπούδασα στο Παρίσι. Του εφού, μπεσί, γενικό με πάκα, σχετικά φαγωτώνα. Να φαγαγγίσω τη φεγόσα, μπιμπέμπε, μου μουάσω, μπιμπέμπε, γιατί ο κοσό. Με το Γιωτόπουλο καμιά 20 φορές κάναμε, έρωτα αυτό ήταν όλο. Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα. Γιατί? Δεν μ' αρέσει να μιλάω σε αγνώστους. Όταν κατάλαβα τι γίνεται, τον παράτησα, ήρθα στο εξοχικό μου στην Εύβοια. Και εκεί τι έκανες? Εκεί τα φτιάξα με τον Ψαραδέλη, δεν ήξερα ότι ήταν της οργάνωσης. Σας ορκίζομαι. Α, γνώρισε τον Ψαραδέλη. Ναι, από το Σερίφι. Από το Σερίφι γνώρισε τον Ψαραδέλη. Όχι, τον Παπαναστασίο από το Σερίφι. Αυτός ο Παπαναστασίου από πού ξεφύτρωσε τώρα? Εκεί που κοιμόμουν με τον Τζορτσάτο. Ξυπνάω και βλέπω γυμνούς στο κρεβάτι μου τους αδερφούς Ξηρού. Τα βλέπετε? Όλη την οργάνωση έχει πάρει κολόγρια. Είμαι γυναίκα του πόθου. Ποθήσανε το λαχταριστό κορμί μου. Οργώσανε το κορμί μου. Άμα το οργώσανε, να σου βγάλουμε αγροτική σύνταξη. Μην τι πιστεύετε. Αυτή έκρυβε τον Κουφοντίνα. Δεν τον έκρυφα τον Κουφοντίνα! Απλώς είχα πάει στον Κίστρι για διακοπές. Δεν βρήκα δωμάτιο, με φιλοξένησε ο Κουφοντίνας για 2 μήνες στο αντίσκηνο του. Αλλά ήταν πολύ ευγενικός μαζί μου. Μου λέει, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να σας βιάσω. Του λέω, αν είναι να μην με βιάσεις, να φεύγω. Έβαλε το χέρι του στην κοιλώτα μου και του είπα, κωδικός δεκτός. Σε έχει πηδήξει ποτέ τρομοκράτης, παιδί μου? Άλλη αίσθηση, τη πύλης και την πόμπα. Αυτούς τους 2 μήνες στο αντίσκηνο, κουβεντιάσατε καθόλου? Στο μήνα πάνω που κάναμε ένα διάλειμμα, με διαφωνήσαμε ιδεολογικά. Γιατί? Αυτός ήθελε να ληστέψει την Eurobank, εγώ του λέγα την Alpha Bank. Και τα λεφτά τι αντάκανε? Θα τα βάζα στην Εθνική. Μου λέγε ο Κουφοντίνας, κουράστηκα πια, 40 ληστείες ακόμα και θα τα παρατήσω. Τέτοια μου λέγε ο Κουφοντίνας και κουφάθηκα. Αχ, ωραία ιστορία με τον Κουφοντίνα. Ιστορία αγάπης, ιστουάγδα μου. Μου σερή Κουφοντίνα. Θυμάμαι μια μέρα που είχε τα χέρια του στα πόδια μου και μου χάιδευε το στήθος. Αφού είχε τα χέρια του στα πόδια, πώς σου χάιδευε το στήθος? Εκεί έφτασε το στήθος μου, παιδί μου. Μπουκάρι μέσα η Σωτηροπούλου, μας βλέπει τσίτσιδους, σοκαρίστηκε. Λίγο πράγμα είναι να δει γυμνή μούμια. Και πώς αντέδρασε ο Σωτηροπούλου? Με πιέσε από τον απόδη μου, αρπάζει το ένα βυζί, με τραβάει διέως έξω από το αντίσκηνο, με στριφογυρνάει γύρω-γύρω. Πιάνομαι από ένα κλαδί, ουρλιάζει ο Κουφοντίνας. Γιατί? Το κλαδί ήταν το πουλί του. Και με πετάει η Σωτηροπούλου στα 62 μέτρα και 84 εκατοστά. Σαν την Κασούλα και Λεσίδου. Και μετά? Μετά ξύπνησα. Μα πιστεύετε σε αυτά τα παραμύθια? Δηλαδή θέλεις να μας πεις ότι δεν γνώριζες ότι όλοι αυτοί είναι στην οργάνωση? Όχι παιδί μου, εγώ τους φιλοξένησα στο σπίτι μου, τους τάισα, τους πότισα, τους πήδηξα να τους ευχαριστήσω. Και αυτά τα καθάρματα για ευχαριστώ στρατολογήσανε τα παιδιά μου στην οργάνωση. Και γιατί δεν τους κατέδιδες νωρίτερα? Άκουσα οργάνωση, νόμιζα ότι ήταν φιλανθρωπική οργάνωση της UNICEF. Μην την πιστεύετε, λέει ψέματα. Εγώ λέω ψέματα. Να φωνάξω τον Τάκη και σας θα πει. Ποιος είναι ο Τάκης? Ο μεγάλος αδερφός, ο βράχος του σπιτιού. Βράχος? Ναι, Τάκη.
Τάκη, έλα έξω. Τάκη! Πού είσαι, Τάκη? Τάκη μου, σερή, αγόρι μου. Τι είναι, μάνα? Αυτός είναι ο βράχος. Αυτός είναι τσακουμακόπετρα. Έτσι ήταν από την αρχή, εξατμίστηκε. Τάκη μου, τα αδέρφια σου λένε ότι είμαι στη 17 Νοέμβρη. Ρε! Τι είπατε, ρε! Θα σας πατήσω και θα σας λιώσω! Εσένα θα σε πνίξω! Σκύψα, μωρή γαλώσσα, να σε πνίξω! Σκύψα, να σε πνίξω! Κοίτα, ρε, άρα τον πρελό! Διαλέξτε τα λόγια! Τι να διαλέξετε! Η δικιά μου σκοταριά να την ρίξω με τα δικά του άντερα ή το αντίθετο! Έχετε χάρη που το κοκορέτσι έχει απαγορευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση! Αλλιώστε! Συγκρατήσου, Τάκη μου, θα χεστείς! Πίσω, ρε! Και θα σας κόψω τα καρύδια από κατσοκαριδόπιτα! Γλίστρισε στην καρυδόπιτα! Ευχαριστώ, Μπάρμπα. Καλά παίρνουν και τόσο κοντούς τη 17 Νοέμβρη. Και τι είναι, ρε μαλάκα, η 17 Νοέμβρη, ομάδα μπάσκετ, να κοιτάει το ύψο. Είναι ή δεν είναι ο κοντός στην οργάνωση, τώρα πέστε μου για να ξέρω, ε. Αλλή μονό του. Τάκη, στάσου στο ύψο σου. Ο Τάκης μου δεν πειράζει μίγα. Γιατί δεν τη φτάνει. Τα αδέρφια του τον εκμεταλλευόντουσαν. Επειδή είναι μικροκαμωμένο, μάθανε απάνω του σκοποβολή. Και τον πετυχαίνανε. Και δεν μπορούν να πετύχουν γάιδαρο. Θα πετυχαίνανε το πόνι. Δεν ξέρω τίποτα. Και ο κοντός μέσα για ανάκριση. Μπρος, μάζεψέ τα και μέσα για ανάκριση. Όχι, όχι, όχι. Τέλειωνε. Μη μου πάρετε τον Τάκη μου. Όχι τον Τάκη μου. Δεν θα το αντέξω. Όχι. Τι έπαθες, μάνα? Μου ήρθε περίοδος. Η καρδιά μου. Τι καρέκλα, φέρε την καρέκλα. Μον και, μου σερή. Μαμά, μη πεθάνεις, σε παρακαλώ. Είναι αργά, σε τότε, είναι αργά. Είσαι στην οργάνωση, ναι ή όχι? Ναι. Ναι, λέει. Στον Άγιο Πέτρο μιλάω. Βρε, είσαι στην οργάνωση, ναι ή όχι? Ναι. Στον Άγιο Πέτρο μιλάς? Σε ένα μαλάκα. Σε ποιον? Σε σένα. Μας δουλεύει. Βρε, είσαι στην οργάνωση. Ναι. Ναι, με τι ψευδόνυμο? Αντριάννα Σκλεναρίκοβα. Και ο Γιωτόπουλος τι ψευδόνυμο έχει? Καρεμπέ. Μας δουλεύει, δεν στα λέω εγώ. Πριν πεθάνω, παιδιά μου, θα σας πω το μεγάλο μου μυστικό που κρατάω χρόνια. Ποιος είναι ο πραγματικός σας πατέρας? Πραγματικός σας πατέρας είναι ή ο Γιωτόπουλος ή ο Ψαραδέλης ή ο Κουφοντίνας ή ο Τζορτζάτος ή η αδερφή Ξηρή. Μάνα, εμένα ποιος είναι ο πραγματικός μου πατέρας? Ο Μητσοτάκης. Σας παρακαλώ τα παιδιά μου να τα αφήνετε πολλή ώρα στο προάβλιο της φυλακής. Έχουν μάθει να χέζουν έξω. Δεν μου λες, από τις ληστείες που έχετε κάνει, τα λεφτά που τα έχετε κρυμμένα, για πες μου να πάμε να τα βρούμε. Θα σου πω, είναι 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ, που τα έχετε κρυμμένα, για πες μου να πάμε να τα βρούμε. Θα σου πω, θα πάρεις την Εθνική Οδό για Λαμία. Λαμία, ναι. Περνάς Διόδια, Αταλάντη. Αταλάντη. Λιβανάτης. Λιβανάτης. Φτάνεις Καμένα Βούρλα. Εκεί φάει και λουκουμάδες αν θέλεις. Μετά είναι οι Θερμοπύλες. Θερμοπύλες. Είναι το άγαλμα του Λεωνίδα. Ναι, του Λεωνίδα. Εκεί έχει μία επιγραφή. Τι γράφει επιγραφή? Μολό Λαβέ. Δηλαδή? Έλα να τα πάρεις. Πήγαινε πάρτα. Θα πάρω τα 3 εκατομμύρια. Τα 3 του Λεωνίδα θα πάρεις. Μας δουλεύει, σου λέω. Φεύγω. Τελειώνω.
φεύγω. Αντιέ. Φεύγω. Φεύγω. Όχι ακόμα. Στον πόη σου ούτε κερί δεν βρίσκεις, ρε. Τα τίναξε. Πάρε τη γραφομηχανία και τη σφραγίδα να έχουμε στοιχεία. Μπρος, μέσα εσείς. Μέσα. Μέσα. Καλό ταξίδι, μάνα. Έλα, καλό έλα, ταξίδι. Έλα, στο έλα, καλό, παιδιά μου. Μπρος. Μανούλα! Τι είναι, βρε. Μανούλα, ζεις. Δεν σε πήρε ο χάρος. Όχι, βρε, τους δούλευα. Μπορώ να σε χάσω για δεύτερη φορά, παιδί μου. Δεύτερη. Αυτή ήταν η πρώτη. Η άλλη ποια ήταν? Δεν σου έχω πει τόσα χρόνια. Λίγο πριν σε γεννήσω, αισθανόμουν μία βαριστομαχιά. Πού να φανταστώ ότι σε είχα στην κοιλιά μου. Αισθανόμουν ένα φούσκωμα, σαν να χαφάει φασόλια. Μια μέρα δεν άντεξα και πήρα καθαρκτικό. Πήγα στην τουαλέτα, κάθισα πάνω στη λεκάνη. Ακούω ένα γκλουπ. Και λέω, τι είναι αυτό? Σκατώ ή μωρό? Κι ήσουν εσύ, παλικάρι. Ευτυχώς που δεν τράβηξα το καζανάκι. Δηλαδή, ρε μάνα, είμαι παιδί της λεκάνης. Γι' αυτό μου βγήκε σκατόπεδο. Ήσουν μια μωρά κλανά όταν γεννήθηκες. 4,5 κιλά γεννήθηκες και μείνες έτσι. Και τώρα που πιάσαν τα αδέλφια μου, τι θα κάνουμε, ρε μάνα? Θα αγωνιστούμε, παιδί μου. Θα αγωνιστούμε τα δυο μας. Θα ληστεύουμε πάλι τράπεζες? Βεβαίως. Όχι, εγώ δεν μπορώ να ληστεύω τράπεζες. Πώς θα ληστεύω τράπεζες με αυτό το μπούι? Και τι θα ληστεύεις? Μίνι μάρκα.
Βρισκόμαστε στην Ελλάδα του 2014. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, ο πληθυσμός ανέρχεται σε 16.113.000 κατοίκους. Από αυτούς, 16.100.000 είναι ελληνοποιηθέντες αλλοδαποί. Οι ηθαγενείς Έλληνες ανέρχονται σε 13.000. Σε αυτούς τους 13.000 τελευταίους Έλληνες είναι αφιερωμένο το σκέτς αυτό. Σκέμι. Βούνα τη μηνιάτσα. Να βλάκα και σου λέγα μάθε κι άλλες ξένες γλώσσες. Μάθε πορτορικάνικα, φιλιππινέζικα. Θα σου χρειαστούν τίποτα εσύ. Έλληνας είσαι, φίλε. Μη μου πεις και εσύ Έλληνας ρε παλικάρι. Δηλαδή πόσο Έλληνας. Η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη και ο παππούς μου Βέρος Πυριώτης, εσένα. Η γιαγιά μου από το Ρέθμινο. Ο παππούς μου από τα Φιλιατρά. Δηλαδή Έλληνας για Έλληνας. Πάπου προς πάπου. Και εγώ το ίδιο, πάπου προς πάπου. Ορκίσου. Εσύ ορκίσου. Στην ψυχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του μεγάλου, αν το θυμάσαι. Και εγώ στην ψυχή του Ανδρέα του Παπανδρέου, του Ιού, αν το θυμάσαι. Το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Αλλά για να δω ότι λες αλήθεια, ότι είσαι Έλληνας Ορθόδοξος, πες μου το Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Πάτερ ημών. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινό. Με δουλεύεις ρεαλίτη. Όχι, Έλληνας είμαι, το ξέρω. Αλλά έχω πολύ καιρό να το πω και δεν το θυμάμαι. Βοήθησε με λίγο. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Ελθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της. Μπράβο, το θυμήθηκες, ε. Δεν μου λες με πράσινη κάρτα κι εσύ. Πράσινη κάρτα. Τι διαβατήριο. Βουλγάρικο εσύ. Αλβανικό. Πότε άλλαξε εσύ υπηκότητα. Πάει καιρός, δεν θυμάμαι. Πάντως εκλογές ήταν τώρα το 2000, το 2004, σε γελάσω. Τι να έκανα ρε πατριώτη, τέσσερα στόματα είχα να θρέψω. Και τότε οι Έλληνες δεν παίρναν Έλληνες στη δούλεψή τους, στέλναν φτηνά με ροκάματα, θυμάσαι. Ήταν τον καιρό των Ελληνοποιήσεων, αν το θυμάσαι. Πώς να θυμάμαι, και εγώ πούλησα την ταυτότητά μου και το διαβατήριό μου σε έναν Ουκρανό, αν θυμάμαι. Και πήρα το βουλγάρικο διαβατήριο. Και εγώ τα ίδια. Έδωσα την ταυτότητά μου σε έναν Αλβανό και μου έδωσε την πράσινη κάρτα του. Και πούσε αυτό, τότε ψήφισε τις εκλογές και εγώ βρήκα δουλειά. Τις εκλογές, δεν εσύ θυμάσαι τον υποψήφιο, ήταν ένας κοντός σαπασμένος και είχε και ευλογιακομένη μούρη. Πού το θυμήθηκες. Τι απέγινε αυτός. Στην Αμερική είναι. Τι κάνει τώρα. Τι θες να κάνει, ευχαριστεί ακόμα τους Αμερικάνους. Έφυγε μετά το 2004. Και προηγουμένως είπαμε για το 2004 και σπάω το κεφάλι μου να βρω τι μου θυμίζει. Ναι, ρε, και εμένα κάτι μου θυμίζει. Τι μου θυμίζει το 2004, έγινε κάτι. Το βρήκα. Τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ναι, ρε, γάμο, τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γίνανε. Δεν θυμάμαι. Εάν δεν γινόταν, δεν θα το θυμόμαστε. Και αν γινόταν, θα το θυμόμαστε. Σωστά. Δεν μου λες μήπως ξέρεις κανέναν Έλληνα να πάμε να το ρωτήσουμε. Τώρα ψάχνεις ψήλους τάχυρα να βρεις Έλληνα στην Ελλάδα. Εγώ έχω ακούσει για έναν που έχει απομείνει κατά καρδίτσα μεριά. Και εγώ άκουσα για κάποιον στην Καλαμάτα. Α, και κάνα δύο-τρεις εκεί στα Γιάννενα. Άντε τώρα ψάξε να τους βρεις. Δεν έχεις κουράγιο για ποδαρόδρομο, ε. Πού να έχω κουράγιο, μια εβδομάδα έχω να φάω. Με το ζόρι με κρατούν τα πόδια μου. Πάω να ζητήσω δουλειά στο αφέντα Αλμπάν. Το Τσιφλικά. Ναι. Αυτό που έχει παντρευτεί μια Ουκρανή και έχει ακόμα μια Τσεχομορδοβόηρα-Ρεγκολοραγκισανή. Ναι, ρε, το ξέρεις. Εκεί πάω και εγώ πάω να του ζητήσω δουλειά. Δεν πιστεύω να καρφώσεις ότι είμαι Έλληνας. Και μαλάκα μου περνάς από ξένους. Καριδώσω. Ότι και ξένοι παίρνουν ξένους στη δούλεψή τους. Ξέρω εγώ πως καταντήσαμε θα φαγωθούμε μεταξύ μας. Για μισό λεπτό. Τσαμί είναι, ρε, το σταυρό σου κάνεις. Εδώ παντρεύτηκα. Καφιέσαι εσένα και μου πάρες πάλι στον Έλληνα. Ηρέμησε. Όταν παντρεύτηκα εδώ ήταν εκκλησία, μετά έγινε τζαμί. Ήταν η Παναγία Ελευθερώτρια. Μεγάλη χάρη της. Μεγάλη χάρη της. Με συγχωρείτε, πατριώτη, η κέρη είναι πονηρή. Άντε, πάμε δύο στενά πιο κάτω το σπίτι του Αλμπάν. Πώς σου φαίνεται αυτός. Υπό τη φυσιογνωμία την προσέχουμε. Μπούνα τη μηνιάτσα. Α, είπε τι είσαι, μαλάκα. Είπε, ρε. Μαλάκα είπα. Για ξαναπες το. Α, μη αλφα λάμδα, αλφα καπ αλφα. Μαλάκα. Πατριώτη. Έλληνας είσαι. Είμαι αυτός, δεν έκανα τίποτα. Όχι, ρε, πατριώτες είμαστε. Ρε, Έλληνες είμαστε κι εμείς. Και εσείς Έλληνες. Από πού έρχεσαι, ρε, πατριώτη. Από τον Αφέντα Αλμπάν πήγα στη δουλειά. Και δεν σε πήρε. Δεν παίρνει, λέει, εργάτες με πράσινη κάρτα. Θέλει μόνο Έλληνες. Και εγώ. Πούλησες την ταυτότητά σου. Να την πούλησε. Στις εκλογές. Τον καιρό των Ελληνοποιήσεων. Πού το ξέρετε, ρε. Ομοιοπαθείς είμαστε. Είπες ότι είσαι Έλληνας, ε. Δηλαδή πόσο Έλληνες είσαι. Η γιαγιά μου ήταν από το Εγάλο και ο παππούς μου από τις Πέτσες. Το Πάτερ ημών το ξέρεις. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστείο το Το ξέρει. Δεν μου λες, ρε, πατριώτη. Τον εθνικό ύμνο τον θυμάσαι, τον ξέρεις. Κάτι λίγο. Για πες του. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βιά μετράει τη γη. Καλά βγαλμένη
Μπόρα, καλά. Πάλι θα πλημμυρίσουνε σπίτια απόψε. Πληγόμαστε, Γιώργο, πληγόμαστε! Τι πράγμα? Πλημμύρισε και η θησιά στο δωρό, έχει φτάσει στην κρεβατοκάμαρα. Πληγόμαστε, βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια, πληγόμαστε! Βοήθεια! Το πω εγώ αυτό, το ξέρω, λες. Κάνε κάτι, η μαμά μου πλήγεται στην κουζίνα. Από τους κουραμπιέδες, ε. Μπορεί να πάρει την πυροσβεστική, εγώ πάω μέσα να δω τι γίνεται. Ναι, να την πυροσβεστική. Ναι. Πυροσβεστική εκεί. Ναι. Πυροσβεστική εκεί. Δεν ακούω καλά, είμαι φρεσκολουσμένος. Λέω πυροσβεστική εκεί. Γι' αυτό πήρες για να δεις αν εδώ η πυροσβεστική. Όχι κύριε. Καταρχάς τι ώρα είναι αυτή που παίρνεις, μπορεί και αν κοιμόμαστε. Τέλος πάντων, τι θες. Σας παρακαλώ κύριε, ελάτε γρήγορα, πνιγόμαστε. Τι θα γίνει με εσάς παιδιά, πνιγώστε, φωνάτε την πυροσβεστική. Και εγώ σας δεν φωνάτε την πυροσβεστική. Πέφτε σε χαράδρες, φωνάτε την πυροσβεστική. Δεν μπορεί να κατέβει το κολό γατό σας από την κολόνα, φωνάτε την πυροσβεστική. Φωνάξτε κάνω όργα από τα αυτιά μου. Ποιο να φωνάξουμε κύριε που πνιγόμαστε? Το λιμενικό. Μα δεν πνιγόμαστε στη θάλασσα. Πού πνιγόσαστε? Στο Μοσκάτο. Καλά με δουλεύει, στο Μοσκάτο δίπλα στη θάλασσα, δεν είναι? Ήτανε. Τώρα είναι μέσα στη θάλασσα. Γι' αυτό και εσείς έχετε υποχρέωση, κύριε. Τι υποχρέωση έχουμε? Να μας βγάλετε ένα πρόγραμμα. Να μας λέτε ποιες μέρες και ποιες ώρες θα περνάει ο κυφισός μέσα από το σπίτι μας. Δηλαδή να υποθέσω τώρα που μιλάμε σας έχει επισκεφτεί ο κυφισός. Μάλιστα. Και μας έχει φέρει και ωραία σπανακόπιτα. Βρετσακίσου σου λέω, έλα, πνιγόμαστε. Πνιγήκατε ή πνιγόσαστε? Τι εννοείτε? Εάν πνιγόσαστε ακόμα να έρθουμε, έχει καλός. Εάν πνιγήκατε, μην κάνουμε τόσα χιλιόμετρα τσάμπα. Βρε, πνιγόμαστε. Ποιος σας συστήνει? Τι εννοείτε κύριε, ποιος μας συστήνει? Δεν είπα ότι πνιγόσαστε. Δεν το είπαμε. Το είπαμε. Ποιος σας συστήνει, να πάμε πρώτα στους συστημένους. Γιώργο, το νερό έχει φτάσει μισό μέτρο. Κύριε, το νερό έχει φτάσει μισό μέτρο. Εσύ τι ανάστημα έχει? 1,80. Εντάξει, όσο να σε φτάσει. Βρε, καταλαβαίνεις ότι ο κυφισός αυτή τη στιγμή περνάει μέσα από το σπίτι μου? Είστε σίγουρος πως είναι ο κυφισός? Πως στάζει καμιά βρύση? Το μυαλό σου στάζει, ρε. Υδραυλικό φωνάξατε? Τι να το κάνει το υδραυλικό, ρε? Μπορεί να μας στείλει σε ένα πυροσβεστικό όχημα? Βεβαίως. Και δεν μπορούμε. Γιατί? Γιατί κλαίνει το γάτι! Από πού να περάσει το όχημα, αφού παντού γίνονται έργα? Τι έργα γίνονται? Ξέρω εγώ, κι αν έχεις προσέξει, όπου γίνονται έργα εξών γύρω-γύρω και λαμαρνέια παραπετάλματα. Γιατί? Για να μην βλέπουν ότι μέσα δεν γίνονται έργα. Και με εμάς τι θα γίνει κύριε τώρα? Ένα τελειώσουμε έργα και να έρθουν. Αφού λέτε ότι δεν γίνονται έργα. Α, το έχεις προσέξει κι εσύ αυτό, ε? Με δουλεύει ο άνθρωπος. Σας παρακαλώ πολύ, ελάτε γρήγορα. Βρήκα μια τσιπούρα στο σαλόνι μου. Οχ, μπήκαν και τσιπούρια στο σαλόνι. Μπράβο, φάρδος. Εγώ βρίσκω στο σαλόνι μόνο κατσαρίδες. Άντε, ας αφήσω κι εγώ τώρα, ε. Τι δεν θα έρθετε? Εδώ πνιγόμαστε, κύριε. Ε, πιάσα το μαλλιό, πνιγόσα το μαλλιά του πιάνετε. Σας παρακαλώ, κύριε, κάντε κάτι. Μην πέσετε με τον πόνο μου. Ρε πουλάκι, πώς δεν τα κατάφερε και πέρασε το όχημα, να κάνουμε τι? Τι να κάνει, ρε. Να πετάξει τα νερά έξω από το σπίτι μου, ρε. Πολύ ωραίο, σαν να πετάξουμε έξω από το σπίτι σου και να πάμε στο σπίτι του διπλανού σου. Μα ο διπλανός δεν μένει δίπλα. Πού μένει ο διπλανός σου? Πίσω μου. Και ο πισινός σου? Δίπλα. Ε, θα πάω στο πισινό σου. Γρήγορα, Γιώργο, η μαμά έχει πει νερά. Ρε, η πεθερά μου έχει πει νερό, ρε. Και πολύ καλά κάνει, οι γιατροί συνιστούν να πίνουμε πολύ νερό. Ρε, αυτή πνίγεται από το νερό, ρε, κάνει μπουρμπουλήθρες. Ε, και δεν χαίρεσαι. Εδώ άλλοι παρακαλά να πνιγεί η πεθαρά του.
Και σε ας πρέπει jackpot στα πόδια σου τον κλωτσά. Λοιπόν, θα σε καταγγείλω γιατί είσαι πολύ μαλάκας, ε. Λοιπόν, επειδή μου μιλάς με το σας και με το σεις, σου στέλνω όχημα τώρα αμέσως. Πού μένεις? Είπαμε Μοσχάτο. Μοσχάτο πού? Εθνικής Αντιστάσεως. Εθνικής Αντιστάσεως πού? Στο 42. 42 πού? Απέναντι του 41, ρε! Πες μου έτσι, καταλάβω! Έχει μέρος να παρκάρουμε και για σας μια ώρα για θέση. Έχει κύριε, μια αλάνα, ελάτε. Τι όροφος είσαστε. Ρε, πλημμυρίζει ο όροφος, ρε. Υπόγειο είμαστε. Μα και εσύ δες τόσα σπίτια από πάνω και πει να χτίσεις το δικό σου από κάτω. Δεν πιστεύω να έχει σκύλο και να μην μπορούμε από μέσα. Υπάρχει ένα σκύλος κύριε, αλλά είναι άκακος. Δεν καυγίζει, δεν πειράζει κανέναν. Τι ζώδιο είναι ο σκύλος? Δεν το πιστεύω ρε βουλή. Μάιο τον πήρα ρε. Η παγιατάκη μου λέει ότι είναι Ταύρος. Θα έχει κακή χρονιά φέτος. Ταύρος, δεν γίνεται. Φοράμε κόκκινα και μας ορμήξεις. Ρε τι έχω πάει. Αμάν, ένα κύμα έχει πάρει την πεθερά μου και την έχει ρίξει πάνω στον νεροχύτη ρε. Έχει φρακάρει ο κόνος πάνω στον νεροχύτη. Έτσι και σηκωθεί θα ξυλώσουν τα πλακάκια τώρα ρε. Τώρα την πέταξε πάνω στο ψυγείο. Είναι γερό το πλυντήριο. Ποιο πλυντήριο ρε κουφούλιακα? Την πυροσβεστική πύρα ή τον πυροβολικό ρε? Λέω έτσι και πέσε πάνω στο ψυγείο. Άστα, τι να σου λέω τώρα. Λες και πέσε τα λύκα επάνω. Όχι, τώρα την πήγε πάνω στον κάδο με τα σκουπίδια. Άστα και καλά είναι. Τώρα τη έργει στο λουτρό. Ευκαιρία κατουρίς να βγάλει το νερό που είχε πριν. Ρε μουλάρι, είσαι πολύ γαϊδούρη ρε. Λοιπόν, επειδή με συγκινεί ο τρόπος που μιλάς, σου στέλνω όχημα σε χρόνο ρεκόρ. Σήμερα είναι Σάββατο, το βάλουμε από Δευτέρα, καλά είναι? Ρε τρελάθηκες τελείως ρε. Οκ, Τρίτη θα είναι κανένα σπίτι, άσχε πάμε κουδούνια τσάμπα. Ρε στείλε ένα όχημα σε πάρκες στις 20. Δεν μου λένε για να μην κουβαλιόμαστε μέχρι και κάτω. Δεν είδα ακόμα κάτι άλλο. Τι να κάνουμε ρε? Να μοιράσουμε τη διαφορά, να συναντηθούμε κάπου στη μέση. Πού σου ρε καραγκιός. Ορίστε, φτύνη συνέχεια και μετά σου λέει φταίει η βροχή που πλημμυρίσατε. Μόνο ένας ψυχοπαθής μπορεί να τα λέει αυτά ρε. Εγώ είμαι ψυχοπαθής για εσύ που θέλει να σου κάνουμε τη δουλειά σου και να έρθουμε και στο χώρο σου. Τι θέλεις ρε, να στείλω τα πράγματα και να τα στεγνώσεις και να μου τα ξαναστείλεις πίσω? Επιτέλους πες και κάτι λογικό. Είσαι ξεφτύλας ρε καραγκιόζι, καραγκιόζι. Λοιπόν, για να δεις την ψυχούλα, είμαι, ξεκινάμε τώρα αμέσως. Δεν το πιστεύω. Σοβαρολογείς? Μα μαλακίε, λέω, να περάσει η ώρα. Μας παρεσύρε το ρεμάκι, πια με νερό ένα στρεμά. Κρίμα να μείνει με δίπλα, να πιω κι εγώ. Όλοι πάνω στο κρεβάτι, πλέουμε για το Παγκράτη. Ραντεβού στα νέα λιώσα, για να σας βρω. Για να σας βρω, για να σας βρω. Τι μαδάω. Μία είχες και την πήρα εγώ ρε, είναι δυνατό. Όχι ρε που... Αχ, μην σφάξω. Προχώρα ρε, θα σε σκουτώσω ρε. Το Μάρι μη κατέστρεψες. Τα φάγεις όλα ρε. Στου Τζόκερ, στον προπό, στου Λότο. Έλα τώρα, ας τον άνθρωπο ρε. Ας τον άνθρωπο, τι κάνεις εκεί ρε? Ας τον άνθρωπο, τι κάνεις βρε χαμένου κορμί? Έλα εδώ, ανέβα πάνω ρε. Ανέβα πάνω χαμένε. Έλα εδώ χαμένε. Πού τα σκαλιά μου ρε? Καθήκαν τα σκαλιά. Έλα. Κάτσε μου να ανέβω να βρω τα σκαλιά. Έλα, άχρηστο άτομο. Έλα εδώ, έλα εδώ. Θα τα ξεριζώσω, ρε. Όλα θα τα ξεριζώσω. Μέχρι και το πουλί θα σου ξεριζώσω. Όχι το πουλί. Όχι το πουλί. Τι να του κάνεις, το χρησιμοποιείς και καθόλου? Προχθές εγκατούρισα. Βρε χαμένου κουρμί. Με κατάστρεψα, άφαγες όλα στα τυχερά παιχνίδια, ρε. Τι να κάνουμε, έχουμε και ο γαδόρος. Με την κατσίκα μου, ρε, έπαιξε του καζίνου. Έπαιξα εγώ τη μάνα σου στο καζίνο, πότε? Ποια μάνα μου, ρε. Την κατσίκα μου, τη Σουλτάνα. Πολύ την αγαπούσα την κατσικούλα μου. Τη μιλούσα με το σύσκι, με το σάσιλο μαναράκι, μου δώσαμε σταράκια στο φύτο, μη τσόλα.
Κατέβα στο καλατάκι σου, δεν το μίτσο μου. Κατέβα στο καλαμούρι, κάνει όλα του. Και αντί να του φάω με την κατσίκα, τι φοραδούλα μου, την Παναγιωταρέα να την παίξει και εκεί στο καζίνο. Έπαιξα και την Παναγιωταρέα. Ναι. Πολύ την νοστάλγησα την Παναγιωταρέα. Είχε δω να μια άσπρη φούντα σαν την άλλη τη γλωσσοκοπάνα στο γυαλί. Έκανε κάτι κουράδε Παναγιωταρέα να μην του συμπάθει. Κάτι καβαλίνο να του καλύτερο λίπασμα. Στο κεφάλι του σημείο την αχέστα φυτρώσει πανακόριζο. Πούλα ρε τα έπαιξε, το έχεις καταλάβει, μέχρι εκείνο του τριάρι που είχα στην καρδίτσα το έπαιξε του πόκερ. Κι αυτό. Κι αυτού. Το χτυματάκι όμως δίπλα στη ρεματιά δεν το έπαιξα. Πώς το έπαθες. Θα το παίξω μεθαύριο. Θα σε σκίσω. Θα σε σκίσω άμα του παίξει ρε. Ξέρεις πόσο υδρότα χύσει ο πατέρας μου να του καταπατείς. Κι εγώ να δεις πόσο υδρότα θα χύσω για να του χάσω. Γιατί πες ρε. Έχεις δει κανέναν υπουργό να παίζει. Παίζει, ας πούμε, ο Τσουγατζόπουλος. Πάντως το όνομά του έχει τσόχα μέσα. Τα που έχεις όλα τα λεφτά του, κατάλαβες ρε. Τι να τα κάνεις τα λεφτά μου, τι να τα κάνεις, θα τα βάλεις στην τράπεζα, γαμώ τα επιτόκια τους, γαμώ. Να περιμένω τον Μάρτιο, μου τα λαϊκά ομόλογα να πάω μετά από 6 μήνες να πάρω τα λεφτά μου και να πάρω τα μισά. Τι να πάρεις. Μισά. Τι, γιατί να πάρεις τα μισά, τι σημαίνει να πάρεις τα μισά. Τα μισά σημαίνει τα μισά το ολόκληρο. Τα μισά του ολόκληρου. Δεν το κατάλαβε κανένας. Τι να καταλάβει ρε μιλά ελληνικά ρε καράβλαχε. Όλες οι μαθήτριες μου θα είναι. Άντε ρε μιλά ελληνικά. Άντε ρε τούλο από εκεί τύπα γράμματις. Εγώ γράμματα. Εγώ έχω διαβάσει και Παπινιό. Κι εγώ έχω διαβάσει Παπινιό τη μωρή. Εσύ έχεις διαβάσει Παπινιό. Διαπες με τι σημαίνει με την ουρολόγος. Ω, σιγά το δύσκολο. Με την ουρολόγος σημαίνει ότι μένεις στα μετέωρα. Όντε, όντε, χαμένε βλάχοι, μητηριουλόγος ρε, είναι ουρολόγος που μένει στα μητέωρα. Α, το πιάσανε οι συμμαθήτριές σου ολόκληρο. Άντε ρε, χαμένε. Άντε μου να μου γιάει πνίξου κι εσύ την πτάνα γιαγιά σου. Τι πες ρε για τη γιαγιά μου, πτάνα, η γιαγιά μου ρε. Ξέρεις γιατί οι Γερμανοί μείναν 5 χρόνια στην κατοχή στο χωριό σου. Γιατί. Μόλις πήδηξε και ο τελευταίος φύγανε. Τι να σου πω, εγώ φταίω που συμπαντρεύτηκα και δεν πήρα τον Αλέκο του πιδάρα. Έλα Αλέκο, ναι. Πόσο είπες πως τον έχεις, πόσο. Χτυπήσαν και δύο παλαμάκια. Με πιάσκει. Γιατί χτυπάει την παλαμάκια, του ξέρετε τον Αλέκο. Τι όλο το χωριό τον ξέρει. Με ναι. Γεια σου και χαρά σου, λεγάμενο μωρή. Όλοι τον ξέρουνε. Πιδαράς. Ξέρεις τι λένε για δάφτουνα. Τι λένε. Τη χυμάται με αρσενικά. Και εσύ που το ξέρεις. Με έχει πηδήξει. Τι είπα, Στασούλα. Κουσούρης ήρθε, μωρή. Έλα. Είσαι πούστς. Αγρότης είναι, κύριε μου. Πούστης. Είσαι πούστς. Δεν το ξέρω, μωρέ, τι να πει. Αυτό δεν κατέχω αυτή την ορολογία. Στο λεξιλόγιο μου είναι ορφανή αυτή. Είναι πούστς. Πούστς. Έλα, Παναγία. Ερασιτεχνικά το έκανα, μωρέ, δεν το έκανα για καριέρα. Τι πάει να πει να είσαι πούστς για καριέρα, ρε. Δεν έχεις ακούσει για κάποιον που λένε που φτάσε ψηλά. Α, το πούστη τα κατάφερε. Πω, πάμε στο κουριό και θα σε μαζέψει ο πατέρας μου και του σώη μου, θα σε κάνει κουματάκια του. Πάμε εδώ, να θα μείνω απεργία, πήρε σαν κάνω. Όλα μου τα λεφτά, όλα μου τα λεφτά. Λότο, Τζόκερ, Σούπερ 3, Έξτρα 5, Εθνικό, Λαϊκό, Πρωτοχρονιάτικο, Τζόκερ. Πάμε στοίχημα, όλα, όλα, τα πρακτορία σαν τα πανιτάρια, κάθε γωνία και ένα πρακτορείο είναι. Προχτές ποντάρισα στη Ρεάλ, 1000 ευρώ έβαλα. Πήρε φορά ο Φαράκλας, ο Ζιντάν, να εκτελέσει το φάουλ, σουτάρισα. Έχασε, το έχασε το κόλ και έχασε 1000 ευρώ ακόμα τα κλαίω, 1000 ευρώ. Ναι, και πρέπει να πέσει κάθε πρακτουρίο εσύ, ε. Δεν ξέρεις τα λεφτά σου πάνε στο κράτος και τα τρώνε πιτίδι, χαμένε. Στο κράτος πάνε, φουρτούνα στα πατζάκια σου πάνε. Πού πάνε. Στη μαύρη τρύπα σιδουκής πλακεντίας και στο μεγάλο φαγοπότη πάνε. Άι πάμε τώρα στο χωριό και θα σου κανονίσω γάρι. Δεν πάω πουθενά, δεν κουνιέμαι από εδώ. Πάμε στο χωριό, ρε. Δεν κουνιέμαι, σου λέω. Πάμε ρε στο χωριό και θα φωνάξω το μάκι του Τριανταφυλόπουλου. Όχι, εγώ θέλω να φωνάξω την άλλη την ωραία, τη Στεφανίδου. Να τη στριμώξω πάνω στο γυάλινο τοίχο, να την κάνω φίλο και φτερό να την κάνω. Ναι, εσένα θα κοιτάξει Στεφανίδου, δεν να σε πω. Γιατί δεν είμαι ωραίο αγόρι. Α, κούκλος. Κούκλος. Ξερισμένος, δεν είμαι πιο ωραίος. Σαν τις μαϊμούς να μην πω τώρα τι. Δεν σπάμε. Άι πάμε να δει εσένα θα κοιτάξει, ένα μόνο μία θα σε κοιτάξει. Γεια. Ο Κακαουνάκης. Άι πάμε να φύγουμε ρε τώρα. Δεν πάμε στο καλό για να μας γράψεις. Θα κάτσεις εδώ να κάνεις απεργία πείνας. Στο καλό για να μας γράψεις. Λέω άντε τα μουλάρια πίσω από την αγορά. Εγώ φεύγω. Έλα. Κασούλα. Τι θες. Πού είσαι. Τι θες.
Στείλε 50 σάντουιτς. Να τα κάνεις τι? Να τα φάω στα ενδιάμεσα της απεργίας πείνας. No! Είχα γυναίκα, είχα γυναίκα, είχα ζάρ. Είχες, πάει και γυναίκα, πάει και τάτα. Μια γελάδα, μια γελάδα με βίζα. Μια γελάδα, τι λέω. Και τα ξεπουλήσα ούλα. Και τα ξεπουλήσα ούλα. Τζόκερ και λό, τζόκερ και λό, το και προπό. Χρηματιστή, χρηματιστήριο χτυπώ. Τίποτα δεν αφήνω, τίποτα δεν αφήνω. Με σε πιο καμιά ρακή. Είσαι πώς. Δικεντάντας είμαι. Με το νέο νομοσχέδιο απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους χώρους και δεν επιτρέπεται στους ιδιωτικούς. Επιτρέπεται μόνο στην Κίνα, Γουατεμάλα, στο Περού και στο Καζακστάν. Η Fun Traveling προσφέρει ταξίδια σε 62 άτοκες δόσεις και διαμονή 2 διανυχτερεύσεις. Να. Ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο. Δεν αντέχω άλλο ένα τσιγάρο. Ένα τσιγάρο, ρε παιδιά, επιγόντως ένα τσιγάρο. Γαμώ τον Υπουργό Υγείας και τα αντικαπνιστικά του μέτρα. Ένα τσιγάρο, δεν αντέχω άλλο. Έτσι μου έρχεται να καπνίσω το πουλί μου, ρε, δεν αντέχω άλλο. Θα καπνίσω την ταμπέλα, ρε. Ένα τσιγάρο, ρε. Έτσι, να, με πιάσει το σύνδρομο. Ένα φουμά. Τσιγάρο, ρε. Ένα τσιγάρο, ρε. Πού βρίσκεσαι και φωνάζεις, ρε. Εδώ είναι γενετική κλινική για να είναι γυναίκες. Τι έβαθες και φωνάζεις. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Όπου να είναι και να είναι η γυναίκα μου και πρέπει επιγόντως να καπνίσω. Δηλαδή αν δεν καπνίσεις δεν θα γεννήσει. Και εμένα γεννάει μέσα η σύζυγας, αλλά δεν κάνω έτσι. Και δεν έχεις αγωνία. Γιατί να έχω σαν πως δικό μου είναι το παιδί. Δεν είναι δικό σου. Ξέρω εγώ. Άμα κοιμούνται 20 άτομα σε ένα τσαντήρι ένας πάνω στον άλλον. Θυμάσαι εσύ την άλλη μέρα ποιον πήδησες. Τι έγινε, ξόμινες από τσιγάρα? Όχι, δεν ξόμινε, κύριε. Μου κάνανε σωματικό έλεγχο στην είσοδο και μου τα κρατήσαν, κύριε. Το πιστόλι επιτρέπεται, μου λένε. Το τσιγάρο απαγορεύεται. Και τι το θέλεις το πιστόλι? Τι το θέλω, να αυτοκτονήσω, μα δεν βρω τσιγάρο. Κάτσε καλά, ρε φιλαρά. Κάτσε καλά, ρε φιλαρά. Άστο ρε κάτω το πιστόλι, κόφτω το παλιό τσίγαρο. Αφού ξέρεις, το τσιγάρο είναι αργός θάνατος. Γι' αυτό καπνίζω, γιατί δεν βιάζομαι να πεθάνω. Άκου να δεις, κύριε αυτέ μου, το ονοματάκι σου. Ταμτάκος, Αθήγκανος. Το δικό σου. Τανάσης Γύφτος. Μη με πεις, ρε, και εσύ δικός μας είσαι. Δεν βαριέσαι, στην Ελλάδα όλοι Γύφτοι καταντήσαμε. Εσύ όμως, κύριε Ταμτάκο μου, για Γύφτος, Αθήγκανος, είσαι λίγο ανοιχτόχρωμος. Ναι, είμαι Σουηδόγυφτος. Που λες, κύριε Ταμτάκο, Αθήγκανε, Σουηδόγυφτε, Γύφτε, εγώ το τσιγαράκι μου το θέλω. Α, όλα και όλα. Το πρωί με το καφεδάκι μου, 20 τσιγάρα θα τα κάνω. Γιατί τόσα λίγα? Δεν είμαι της υπερβολής εγώ. Με το που θα τελειώσει το πακέτο όμως, τελείωσε. Για 10 λεπτά δεν το βάζω στο στόμα μου. Πώς και έτσι? Αρχίζω τα πουρα. Εγώ για να σου δώσω να καταλάβεις, καπνίζω μόνο όταν δεν δουλεύω. Σοβαρά? Και τι δουλειά κάνεις? Άνεργος είμαι 20 χρόνια τώρα. Να το πάλι με πιέσαι. Ένα τσιγάρο, μια φούμα. Ένα τσιγάρο, ρε! Ένα τσιγάρο και να με κοιτάει! Αν δεν καπνίσω, ο οργανισμός μου δεν λειτουργεί. Α, εγώ ενεργούμαι κανονικά. Ναι, και δεν καπνίζεις. Για να σου δώσω να καταλάβεις παλιά, με το καλημέρα σας ήθελα τσιγάρο. Έλα. Και πώς το κόψες? Έκοψα την καλημέρα. Α, εγώ δεν μπορώ. Πριν κοιμηθώ καπνίζω, πριν ξυπνήσω καπνίζω, πριν φάω καπνίζω, πριν κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου καπνίζω. Αφού θα κάνω έρωτα με τη γυναίκα μου, πάλι θα καπνίσω. Και ενδιάμεσα? 10 τσιγάρα θα τα κάνω. Αλλά έχω πρόβλημα και μαζί της. Τι πρόβλημα? Δεν με αφήνει να καπνίσω μπροστά της. Και τι κάνει? Πάω από πίσω της. Αχ, τι θα κάνω τώρα, πώς θα τη βγάλω? Βάλ το χέρι σου και βγάλ τη. Είναι σε απόγνωση. Το τσιγάρο για μένα είναι η ζωή μου, ρε. Πώς αντέξω εγώ τώρα με όλα αυτά τα απαγορευτικά μέτρα, μπορείς να μου πεις? Η γιαγιά μου, ρε.
95 χρονών. Την έχω 1,5 μήνα στην εντατική και επειδή απαγορεύεται το κάπνισμα, μου τη βγάζουν έξω στο προάμνιο και τη βλέπω. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Επιτρέπεται στην εντατική παφαπούφα. Καλά, δεν μπορείς να κρατηθείς 5 λεπτά. 5 λεπτά δεν μπορείς να κρατηθείς. Δεν καταλαβες. Η γιαγιά μου δεν μπορεί να κρατηθεί και τη βγάζουν έξω να καπνίσει. Πάντως εμείς στον καταβλισμό είμαστε πολύ οργανωμένοι. Δηλαδή. Τι δηλαδή, έχουμε ένα τσαντήρι που γράφει καπνίζοντες και ένα που γράφει μη καπνίζοντες. Και πού πάνε οι περισσότεροι? Όπου να είναι, αφού δεν ξέρουν να διαβάσουν. Μα είναι δυνατόν να μας απαγορεύουνε? Το τσιγάρο είναι παράδοση. Πες τα, εμείς τις γυναίκες μας όταν είναι έγκυες και μετά μένουν καστρωμένες, τις υποχρεώνουμε να καπνίζουν συνέχεια. Γιατί αυτό? Για να σκουρύνει το έμβριο, να κρατήσουμε το χρώμα της φυλής. Θα υπάρχουν, λέει, άκου, ειδικοί χώροι μέχρι και στα εστιατόρια. Καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Τότε ρε να βάλετε σε ειδικούς χώρους τους κλάνοντες και μη κλάνοντες. Που έχω πάει με τη γυναικούλα μου να φάω ένα μπριζολάκι. Και έχω τον απέναντι. Και με έχει βάλει στο σημάδι. Και με πετυχαίνει ο πούστης, με πετυχαίνει. Και ήτανε και γνωστός. Σοβαρά? Ποιος ήτανε? Ο Πάγκαλος. Έσκυψε να πάρει ένα κομματάκι μπριζολάκι από και μόλις σκύβει, τι το ήθελε, αρχίζει τα ντούπα, 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 ντούπα. Τι είχε φάει, τα κανόνια του Ναβαρώνε είχε φάει, κλούβια αυγά είχε φάει, σκατζόκερο είχε φάει. Τι είχε φάει, αγόρι μου? Βατράκια. Κύριε Ταμτάκο μου, έγινε ένας χαμός μες στο εστιατόριο, ε. Αρχίσαν οι άνθρωποι να φεύγουν από τις πόρτες. Ναι! Μία γυναίκα σαλτάρει από το παράθυρο και φώναζε. Βοήθεια! Ο Μπιλάντε ρίχνει τοξικά αέρια! Τι να σου πω, τι να σου πω. Μία με τοπική μου ήρθε εδώ πέρα έτσι. Ένα πάτριο. Νταν εδώ πέρα. Τρεις μέρες ήμουνα στην εντατική. Αφήστε τον Έλληνα να καπνίσει ελεύθερα, δεν παθαίνει τίποτα, ρε. Πες τα, Χρυσόστομε, εδώ καπνίζουν τα γουρούνια και δεν παθαίνουν τίποτα. Καπνίζουν τα γουρούνια? Καλά, δεν έχεις ακουστά για καπνιστό χοιρινό? Να το πάλι, με πιάσε. Ένα τσιγάρο, ρε παιδιά. Δεν αντέχω άλλο. Ένα τσιγάρο, σας παρακαλώ, ρε. Δίνω τα πάντα για ένα τσιγάρο. Τσιγάρο. Μου μύρισε τσιγάρο. Να σου πάρω ένα. Πολύ ευχαρίστω θα σε έδινα. Αλλά έχω έξοδα, γεννάει η γυναίκα μου, καταλαβαίνεις τώρα. Θα την ξεγεννούσα εγώ, αλλά δεν ξέρω. Είπες ότι δίνεις τα πάντα για ένα τσιγάρο. Δώσε μου μια τσιγάρο. Δηλαδή πόσα δίνεις? 20 ευρώ. Βάλε. 25 ευρώ. Δώσε 100 να το πάρεις. Κάτσε καλά, ε! Άμα θες, άμα δεν θες, άντε για. Όχι, κύριε Ταμτάκο μου, σε παρακαλώ, όχι, ορίστε να σου δώσω το τελευταίο κατοστάρι, ορίστε. Άντε, πάρ' το ρε, χαλάλι σου, άντε να καθαρίσεις το μυαλό σου λιγάκι. Άντε, σε καλή μεριά. Πλαστό κατοστάρι, πότε θα ζά! Τσιγάρο τσίγλα μου δώσε ο Τουρκόγυπτος. Έλα εδώ ρε Αμύθι. Έλα εδώ. Τι φούμα βλάπτει σοβαρά και την τσέπη και την υγεία σου. Ρε άι στο διάλο αλήταρα, πες την κάπου αλλού την πλακία σου. Και μου το κόβουν και εγώ παραμιλώ. Όμως το νεύος δεν πειράζει, είναι καλό. Που αναπλέω τα πνευμόνια καθαρίζουν. Γιατί οι μαλάκες κυβερνούν και μας ορίζουν. Αυτοί που κυβερνάνε πια λάττουν σοβαρά την υγεία μας. Και εμείς που τους ψηφίζουμε δεν τρεπόμαστε στην ηλικία μας. Και εμείς που τους ψηφίζουμε δεν τρεπόμαστε στην ηλικία μας. Δεν βλέπω καλά το δάσκαλό μας, Αλκιβιάδη. Ούτε εγώ, καλέ μου Πλάτων. Κοίτα τι γλυκός του είναι ο κρατούκος μας. Και το μουσάκι του χάρμα, στριπτό. Αλκιβιάδη, σύνεθε. Ο δάσκαλος καταδικάστηκε να πιει το κόνιο. Όχι, είναι άδικο. Δάσκαλε Σωκράτη, ανησυχούμε για σένα. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Καλέ, τόση ώρα είμαστε εδώ, δεν μας είδε. Δάσκαλε, μην πιεις το κόνιο σκοτώνει. Ο κόσμος σε χρειάζεται ζωντανό. Μην το πιείς, σε παρακαλώ. Θα το πιούμε εμείς για σένα.
Αλκιβιάδη. Δάσκαλε, μην πεις το Κόνιο, θα το πει ο Πλάτων. Θα το πιούμε μισό-μισό με τον Αλκιβιάδη. Μια γουλιά είναι και στο μόνο σου, μην σας στερήσω. Μαζί θα το πιούμε. Δεν διψάω! Μαζί! Μην τσακώνεστε, κορίτσια. Αυτό το ποτήρι είναι δικό μου. Δεν επιμένουμε. Τι θα απογίνεις, δάσκαλε. Μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι παλιά πουτάνα εγώ. Κι εγώ παλιά πουτάνα είμαι, αλλά ανησυχώ. Δεν το αντέξω, δεν το αντέξω. Μην κλαις για μένα. Don't cry for me, Argentina. Έλα, σταμάτα πια. Σταμάτα. Καριοφιλιά καραμπέτη. Τα δάκρυά μου είναι καυτά, στεγνώσαν το μαντίλι. Αγαπημένε μου Αλκιβιάδη, το ξέρω ότι κλαις αληθινά. Αλλά κοιτάξτε να σωθείτε εσείς. Φύγετε μακριά από αυτή τη χώρα που τρώει τα παιδιά της. Πού να πάμε, Αμερική? Όχι, γιατί αυτή τρώει τα παιδιά των αλωνών. Πού να πάμε τότε? Αφρική. Α, παπά, έχει κάτι βιδιανά με το συμπάθειο. Και εδώ έχει κάτι παλούκιανά με το αντιπάθειο. Εγώ δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω. Θα περιμένω να γίνει η Ολυμπιάδα του 2004. Να έρθουν οι αθληταράδες, οι αραπάδες, να γίνω εθελοντής. Τι να πω? Ξέρεις εσύ. Να τους ξεχαρμανιάσω. Και αυτό δεν το κάνω για μένα, για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Άντρες Αθηναίοι. Μας φώναξες? Άντρες είπα, δεν είπα ούρσουλα άντρες. Πηγαίνετε, αφήστε μόνο μου. Θέλω να ετοιμάσω την απολογία μου. Και εσύ, φίλτατε Πλάτων, κοίταξε να γράψεις όλα όσα είπα. Αν και στο μέλλον περισσότερο θα διαβάζουν τα βιβλία της Βέφας Αλεξιάδου παρά τα δικά σου. Πηγαίνετε, αφήστε μόνο μου. Κύριοι ένορκοι, κύριοι δικαστέ, κύριοι κατήγοροι και όλοι εσείς που είστε στην εξουσία που με δικάζετε σήμερα και όλοι εσείς που είστε δίπλα από την εξουσία, οι γλύφτες της εξουσίας, με κατηγορείτε ότι με αυτά που διδάσκω στα παιδιά σας τα σπρώχνω προς την ομοφιλοφιλία. Ναι, εμένα περιμέναν να γίνουν πούστιδες. Κύριε δικαστέ, ο κόλος είναι σαν ένα μικρό παιδάκι. Έτσι και βάλει την πιπίλα στο στόμα, άντε να το την πάρεις. Κάτι ξέρεις εσύ. Και εσύ, κύριε κατήγορε, που με κατηγορείς. Με κατηγορείς για ανηθικότητα. Μου μίλησε ο Αλκιβιάδης για σένα. Για τη ροζ κοιλώτα που φοράς με τις ζαρτιέρες. Που βάφεσαι τα βράδια χυλάκι πετροκέρασο και μάγουλο βερί κοκό. Ρίκο, 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 κοκό. Εσύ. Και εσύ, κύριε δημόσια κατήγορε, με το μουστάκι. Τη μουστάκα αυτή που μοιάζεις με το Μάκι το ψωμιάδι. Ή μου κουνά σε μένα το δάχτυλο. Το βάλεις εκεί που σου είναι πιο ευχάριστο. Με κατηγορείτε ότι εισάγω και ένα δαιμόνια. Ότι διδάσκω στα παιδιά σας νέες ιδέες. Καλύτερα νέες ιδέες παρά καθόλου ιδέες. Πώς κατατίσατε την παιδεία? Πώς την κατατίσατε? Πώς θα βγάλετε ένα Αριστοτέλη, ένα Πλάτωνα, ένα Επίκουρο? Επικουράδες θα βγάλετε. Κάνατε μια Ελλάδα να είναι στημένη στην τηλεόραση. Να βλέπει σε μια φάρμα 15 βλαμμένα να ζουλάνε τα βυζιά μιας αγελάδας. Μιλάτε για πολιτισμό. Ποιο πολιτισμό? Εμείς βγάλαμε μεγάλους ποιητές. Βγάλαμε τον Όμηρο. Τον Πίδαρο που έγραφα στίχους απαράμιλους. Σήμερα, τι στίχοι είναι αυτοί που γράφονται? Στίχοι είναι αυτοί? Στο κορμί σου το θαμπό, να με βαράζει με το σκαμπό. Εμείς βγάλαμε μεγάλους τραγωδούς. Βγάλαμε τον Εσχύλο, τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη. Εσείς βγάλατε μεγάλο τραγωδό, το Φόσκολο.
που βλέπεις τα έργα του και τραβάς τις φασκολότριχες σου. Εμείς βγάλαμε τον Πλούταρχο. Και εσείς βγάλατε τον Πλούταρχο. Ομολογώ με την ίδια επιτυχία. Μ' αρέσει ο Πλούταρχος. Ωραίος. Εμείς βγάλαμε το Θεμιστοκλή και το Μιλτιάδη που κατατρόπωσαν 500.000 Πέρσες. Εσείς βγάλατε το Βενιζέλο και τον Μπάγκαλο που κατατρόπωσαν 500.000 Γουρουνόπουλα. Εμείς βγάλαμε το Βασιλιά, τον Μεγαλέξανδρο. Και εσείς βγάλατε τον Τέος, τον Κωνσταντίνο. Δεν έχει κανένα οπαδό κάτω. Και ξεπερδέψατε με αυτόν με 4,5 δις. Και αφού ξεπερδέψατε με ένα βασιλιά, για ένα βασιλιά με 4,5 δις, με ένα πρωθυπουργό σαν το Σιμίτη, ξεπερδεύετε και με 1,000 ευρώ. Μόνος ευτυχισμένος άνθρωπος στην Ελλάδα. Όλα πάνε καλά. Η υγεία πάει καλά, η παιδεία πάει καλά, η οικονομία πάει καλά. Σε λίγο θα χορεύει και θα τραγουδάει σαν το Ρουβά. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά θα πάνε. Μιλάτε για το λαό, συνέχεια για το λαό, στο όνομα του λαού. Σας ενδιέφερε ποτέ ο λαός? Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να γλύφετε την εξουσία και να τρώτε. Να γλύφετε και να τρώτε, να γλύφετε και να τρώτε. Τι έχετε φάει? Τι έχετε φάει? Ω Δία! Ω Μαϊ Γκότ! Από Ολυμπιακά έργα τρώτε, από Αττικές Οδούς τρώτε, από Αττικά Μετρό τρώτε, από Πολιτιστικές Ολυμπιάδες τρώτε, από την πολίτη μάσα. Τα μάγουλά σας έχουν γίνει σαν τα κολομέρια σας. Και εις τον κόλο σας μιλάω, εις τη μούρη σας το ίδιο κάνει. Εμείς σας δώσαμε το φως. Και όταν δώσει σε κάποιο το φως, δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή με αυτό το φως θα φωτίζει τη ζωή του, ή αυτό το φως θα το βάλει έξω από ένα σπίτι και θα ανοίξει μπουρδέλο. Και εσείς κάνατε αυτή τη χώρα μπουρδέλο. Και όχι μόνο δεν οικοκυρέψατε το μπουρδέλο, ανοίξατε και παρατήματα. Για να έρχεται ο Μπους και το πορδοβούλωμα, το Τόνι Μπλερ, να σας πηδάνε και να φεύγουν. Που μακάρι να βρεθεί κάποιος να τους χώσει τον αγωγό πετρελαίου του Ιράκ στον κόλο. Wow. Ο Μπους και ο Μπλερ, οι ηγέτες της ανθρωπότητας. Ο Ποπάι και η Όλιβ. Λοιπόν, και να μην μου δίνατε εσείς το κόνιο, θα το έπινα από μόνος μου, γιατί δεν θέλω άλλο να βλέπω, δεν θέλω να βλέπω τίποτε πια, ούτε να ακούω. Και δεν φοβάμαι το θάνατο. Το μόνο που φοβάμαι είναι ότι όταν θα πάω στην άλλη ζωή θα ξανασυναντήσω την πεθερά μου. Στην υγειά σας. Αχ, με λιγμένη ημερομηνία μου το δώσατε. Θα πάθω καμιά δηλητηρίαση. Τώρα στην εποχή θα μου κάναν δώρο τη Μύκονο και τεκνά θα μου πέφταν σαν να ήταν βροχή. Και πλατεία με το όνομά μου θα βγάζαν σαφώς, κι όχι μόνο οδό ήξω φως, το σκοτάδι όποιος βλέπει σαν φως.
Μην κλαις για μένα Αθήνα, τα χάλια σου κοίτα πρώτα που έχεις αλλάξει, κανείς μην κλάψει για μια κοπότα, για μια κοπότα. Τέλειωνε ποτέ η ώρα του τη θέμου.
αστέρια, είστε μωρέ αστέρια. Πάμε. Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποια να να κοπώ. Πάμε! Κι όταν με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένος θα μου πεις, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ στο διπλάνο φρανείο κι όταν μου έδινες το βιβλίο μου λέγε σ' αγαπώ. Πόσο μ' άρεσε ο τρόπος που μ' αγαπάς όταν με φιλάς, το πόσο με ζητάς. Αγαπώ τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά σου όταν βρίσκομαι μες στην αγκαλιά σου.
χαρά. Μου το έχουν πάρει άλλοι, γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Βλέπω με ζαλίζουνε και την καρδιά μου συγκλονίζουνε. Όταν τα βλέπω μου θυμίζουνε κάποια αγάπη μου παλιά. Απόψε που σε χάνω.
που άργησα. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Παναγία μου. Κάτι πιο μπροστά για με τα φώτα. Λοιπόν, κορίτσια, είχα πάει στο αφεντικό μου, είπε ότι δεν θα κάνετε στριπτή σε αυτό το μαγαζί, θα πάτε στο άλλο στο Ρόξι. Αντουάν, γιατί δεν θα χορέψουμε εδώ? Γιατί είναι μια ταινία, το άντρες έτοιμοι για όλα και θέλει να κάνουν άντρες στριπτή εδώ πέρα. Θα έχουμε, λέει, μεγάλο σουξέ, είναι τη μόδα. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Και το Ρόξι είναι δεύτερης κατηγορίας, αλλά θα βγάζετε περισσότερα λεφτά εκεί. Εκεί βίζητα, γι' αυτό. Εσύ πιάνεις πουλιά στον αέρα. Και εγώ πιάνει. Εσύ πιάνεις και στον αέρα και σε ξηρά και στη θάλασσα. Γυναίκες έτοιμες για όλα. Λοιπόν, κορίτσια, ρωσιδούλες μου. Αλήθεια, τώρα που είπα ρωσιδούλες, ήθελα να σας πω κάτι έτσι. Δεν μου αρέσει ένα πολιτικό λόγο, αλλά ήθελα από καιρό να σας το πω. Εσείς εκεί στη Ρωσία κάνατε τη Ρωσική Επανάσταση 17 την Οκτωβριανή. Για να απαλλαγείτε από το τσάρο, από την καταπίεση, αγωνιστήκατε 80 χρόνια για τον κομμουνισμό. Και όλα αυτά για να γίνετε πουτάνες. Εμείς εδώ, χωρίς επαναστάσεις, κομμουνισμούς και αηδίες, το τι πουταναριό έχουμε βγάλει δεν λέγεται. Λοιπόν, εσύ από πού είσαι, Τσετσενία. Τσετσενία, το έχεις κάνει ποτέ με τσετσένο αυτονομιστή? Ντά. Ντά, κολόφαρδι. Το όνειρό μου είναι να με πιάσουν όμοιρο 40 τσετσένοι αντάρτες και να ζητάνε λίτρα 10 εκατομμύρια δολάρια για να μ' αφήσουν. Γιατί τόσα πολλά? Για να μην τους τα δίνουν και με κρατήσουν. Αλλά εδώ πού να βρει τσετσένο? Πού τσετσένος? Πάμε τελευταία πρόβα. Πάμε. Είναι άλλο πράγμα το στριπτής κουνήμα θέλει. Θέλει τον άντρα να κοιτάς. Να μη χορεύεις σαν να πνίγεις το κουνέλι. Να σε χαϊδεύει να ζητάς. Να κουνάς με χαριτόνα κολομέρι. Κι όταν έχει ανάψει κι είναι σαν τρελός, τον επαρατάς με το αυτό στο χέρι και εσύ γίνεσαι λαγός. Βρες ένα τρόπο να τον τρελάνεις. Βρες ένα τρόπο να μπορεί να ονειρευτεί ότι μαζί σου αυτός το κάνει. Κι ας το να πάει μόνος του να βολευτεί. Κι ας το να πάει μόνος του να βολευτεί. Βγαίνετε μέσα τώρα, γρήγορα ετοιμαστείτε, ετοιμαστείτε γρήγορα και ξέρετε τώρα τι θα κάνουμε. Πού είσαι ένα μωρικουλή, γιατί άργησες? Αν του άντα πουθαράκια μου, καλέ, βγάλει τον κόλλο πουθενά άντρες. Πουθενά άντρες, γίναμε όλες ένα πια. Καλέ, δεν θα κάνεις στριπτής. Καλέ, το αφεντικό θέλει να κάνουμε πρεμιέρα, αν είναι δυνατόν σήμερα. Ω, μη στενοχωριέσαι, έχω φέρει το χασάπι της γειτονιάς μου, ένα μπέδρο με ένα μουστάκι. Ωραία, τέτοιου θέλει το αφεντικό λαϊκού ζήπου. Δεν μου λες άνεργος είναι. Άνεργο το χρυσό. Και τι τον έφερες? Έξω τον έχω το φωνάξω. Έλε, μωρή, φώναξε τον έρωτα. Τζίμι, έλα μέσα. Γεια χαρά. Παναγία μου, ένας αγριόνθρωπος. Καλέ, το μα και το ψωμιάδι μου φέρεις. Ποιος είναι ένας Αντουάν? Αντουάν, δεν ξέρουμε κανέναν Αντουάν εδώ μέσα. Τι το θέλεις? Να τον πηδήξω. Αντουάν, χαίρο πολύ. Άνεργος είστε? Ναι, μας κλείσαν το χασάπικο. Γιατί? Τρελάθηκε μια γελάδα. Ποια γελάδα? Η αφεντική να μας. Μέσα σε ένα μήνα πούλησε δύο γαλοπούλες, τρελάθηκε, πήρε τον παλτάκι και άρχισε να μας κυνηγάει. Τι θα κάνω εγώ εδώ? Εδώ θα κάνεις στριπτής. Δεν το εξήγησες? Όχι! Όχι, άμορφη, πρέπει να το πεις. Πρέπει να το πεις. Στριπτής, ξέρεις τι είναι το στριπτής? Τι είναι? Αυτό που βάζω στην πλάτη. Τι βάζουνε στην πλάτη? Για τα κουνούπια. Στριπτής, Χριστιανέ μου. Όχι να τριφτείς, στριπτής βγάζεις τα ρούχα σου. Ναι, αυτό θα κάνουμε εδώ πέρα. Είναι της μόδας τώρα που κάνουν στριπτής άντρες. Κοίταξε, θα βάλουμε μουσική και με υπόκρουση μουσικής θα κάνεις ό,τι βγάζεις τα ρούχα σου. Για να δω αν έχεις ρυθμό. Καλέ, τι πολυλογία είναι αυτή. Λοιπόν, θα βάλω μουσική, έτσι. Και ό,τι κάνω θα κάνεις. Λοιπόν, ό,τι κάνω θα κάνεις. Βάλε μουσική.
χάρη. Σαν μοτσχάρι. Καλή, καταπληκτικός ήσουν. Με ρυθμό, με ταλέντο, με φαντασία. Λοιπόν, πήγαινε μέσα να σε ντύσουνε. Ναι. Τι αφορέσω. Κιλότα. Ανδρική, ε. Ναι, ανδρική. Δεν μπορώ τον κολοκόφτη. Καλή, καταπληκτικός ήτανε. Α, μπλάκωσε η νεολαία. Εσείς πακέτο ήρθατε. Διαβάσαμε την αγγελία για τον στριπτής. Είμαι άνεργος. Άνεργος, εσείς. Συνέτεροι είμαστε. Στην ανεργία. Α, ναι. Τι κάνετε καμιά δουλειά, τι δουλειά κάνατε. Εγώ είμαι αρσιβαρίστας. Φαίνεστε. Πόσα κιλά σηκώνετε. Έχω σηκώσει μέχρι και 15 κιλά. Τόσα πολλά. Μπορώ να σηκώσω και 200, αλλά όχι όλα μαζί. 15. Εσείς. Εγώ στην οικοδομή βάζω ένα τσουβάλι τσιμέντο στον ένα νόμο, ένα τσουβάλι τσιμέντο στον άλλο νόμο και 50 τούβλα στα χέρια. Σηκώνετε όλα αυτά τα βάρη. Δεν τα βάζω σε μένα, στους άλλους τα βάζω. Α, δεν μου λες σε παρακαλώ, μα πόσο χρόνο είσαι. Πόσο με κάνεις. Δεν θα σου ένα 20 πριν 40 χρόνια. Τόσο είμαι. Πόσο. 20. Έλα καλέ πλάκα που κάνεις, εσύ είσαι πουρό. Παίρνω αναβολικά, κάνω πρωταθλητισμό. Α, γι' αυτό. Ωραίος τύπος είστε, έχετε και ωραίο χαμόγελο. Τα δόντια φιδωτά είναι. Επειδή τα βλέπω και παίζουν. Ναι, ναι. Κάποιο μου θυμίζει εσύ. Το Γούντι Άλεν. Όχι, το Γούντι το τρυποκάριδο. Λοιπόν, ήρθατε για το στριπτής βέβαια, θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ. Θα βάλω υπόκριση μουσικής και θα κάνετε ό,τι βγάζετε τα ρούχα σας για να δω αν έχετε ρυθμό, αν έχετε τάλαντο. Έχετε τάλαντο. Φράγκο δεν έχω. Α, καλά. Λοιπόν, ό,τι κάνω θα κάνετε. Βάλε μουσική. Πού χάνονται όλα αυτά τα ταλέντα, τι ρυθμός, τι φαντασία. Καλά, πού ήσασταν κρυμμένοι λοιπόν. Πήγαινετε μέσα να σας ντύσουνε. Θα με ντύσει εμένα. Εσένα, πεταλούδα. Ένα, πω, καλά, καλά, καταπληκτική, αχ, θα έχουμε σουξέ. Θα έχουμε σουξέ. Όχι, μας έρχονται και από το Δαφνί. Εσύ τι είσαι. Ελία Αλβανό. Αλβανός είσαι καλέ και εγώ νόμισα. Α, και τι ήρθες εδώ. Εγώ όχι, ήρθα, εκδηθώ εδώ, πάρω λεφτά, φύγω. Α, ήρθες για το στριπτής. Όχι, εκδηθώ. Το ίδιο κάνει, δεν μου λες, άνεργος είσαι. Όχι, τέσσερα δουλειά κάνω. Τέσσερα δουλειά, τι λες. Μέρα, νύχτα, δουλειά. Πότε κοιμάσαι. Στο δουλειά. Έχω και γυναίκα. Και γυναίκα έχεις. Παιδάκια έχεις. Τρία. Να σου ζήσουνε, σε ποιο μοιάζω, σε εσένα ή στη γυναίκα σου. Όχι, αφεντικό τη μοιάζουνε. Όχι, ωραία.
Τι ξέρεις να κάνεις εσύ? Πολλά. Πολλά, ναι. Τραγούδι, χορό. Ξέρεις και τραγούδι και χορό. Για να σε δω να δω τι πουλιά πιάνεις. Ζεσταίνεται. Το μάτι φταίνω ρε, το ταλτίρια. Για μάν σο κόμμαρε, για μάν, για μάν. Έτσι πια μπαμ, ζακαρίκα. Για μάν σο κόμμαρε, για μάν, για μάν. Τι ήταν αυτό καλέ? Αλβανικό τραγούδι. Α, πρώτη φορά ακούω, ωραίο ήτανε. Έχεις κάνει κλασικό χορό? Όχι. Σαν να βλέπα τον Ουρέγεφ. Να κορεύει? Όχι, να πατάει στα φύλλα. Καλώς είσαι όμως, καλώς είσαι. Πήγαινε μέσα να σε γδίσουν. Γδιθώ. Ναι, 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 πρόσχε. Εντάξει, και θα σου πούνε μέσα τι θα κάνεις. Μήπως είσαι αδερφή? Όχι, προϊσταμένη είμαι. Αχ, αδερφή. Εδώ γδίνονται, εδώ γδίνονται. Αυτός είναι έτοιμος για όλα. Θα τα πετάξω όλα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Καλέ, πολύ φουριόζο σας βλέπω, πολύ φουριόζο σας βλέπω. Κι εγώ πολύ πούστη σας βλέπω. Τι δουλειά κάνεις? Νεκροθάφτης. Αχ, δεν το πιστεύω. Να σε θάψω, αλλά έχει πέσει δουλειά. Δεν πεθαίνει ο κόσμος? Πέρσι είχαμε 800 τροχιά, φέτος έχουμε 200. Με 200 πεθαμένους πώς να ζήσεις? Χτες θάψαμε ένα μισό-μισό με ένα άλλο γραφείο. Το μοιραστήκατε καλέ? Τον είχε κόψει η Ταλίκα στη μέση. Αχ, Παναγία μου, θα βγάλω τα ρεβίθια που έχω φάει. Εδώ έχει κονόμα. Α, πάμε καλά. Τι ξέρεις να κάνεις εσύ? Χορεύω, τραγουδάω απ' όλα. Α, και χορεύεις και τραγουδάς. Τι τραγούδια ξέρεις? Ο Χάρος βγήκε παγανιά. Κανένα άλλο πιο ευχάριστο δεν ξέρεις? Το Χάρο τον αντάμωσα. Καλέ, κανένα ντυριτάκτα τραγούδι. Κλαίει η μάνα μου στο μνήμα. Ωραία κέφια που θα κάνουμε σήμερα. Κανένα τσερσελιάρικο, Χριστιανέ μου. Με τα πνευμάτων δικαίων και τελειωμένων, τα ψυχά στον δούλων σου σώτερα να πατσώ. Ζωή σε μας. Να ζούμε να το θυμόμαστε. Λουλούδια θα ρίξουμε? Όχι, κόνιβα θα μας ρίχνουνε. Και μην τύθεις χείρα. Καλέ, μέχρι κοράκια θα κάνουμε στιγμή. Δεν το πιστεύω. Αλλά θα έχουμε σουξέ. Άφησε. Είναι κανείς εδώ? Καλέ, ποιος φωνάζει? Είναι κανείς εδώ? Ποιος φωνάζει καλέ? Αχ, Παναγία. Αχ. Η κυρία. Δεσποινής. Τον ερωτεύτηκα. Αχ, δεν το πιστεύω. Τι δεν πιστεύεις? Ο έρωτας μου χτύπησε την πόρτα. Δεν άκουσα κουδούνι. Και χιούμορ. Σε θέλω. Ολόκληρο. Θέλω να ταξιδέψω σ' όλο σου το κορμί. Σε μισό λεπτό θα το έχεις διασχίσει. Καλέ. Αχ, Χριστέ μου, τι έχω πάθει. Ερωτεύτηκα μια σημαδούρα. Θέλω να ζήσουμε μαζί. Να σε φροντίζω, να σε ταΐζω, να σε ποτίζω, να σε βάζω στο τσαντάκι μου να πηγαίνουμε εκδρομές. Θέλω να ζήσουμε ένα κινηματογραφικό έρωτα. Έχεις δει την ταινία Όσα παίρνει ο άνεμος? Όχι, αλλά με έχει πάρει πολλές φορές ο άνεμος. Θέλω να ζήσουμε για πάντα μαζί. Μέχρι να γίνουμε 100 χρονών, να έχουμε μαζέψει. Κι άλλο. Καλά, εγώ να μαζέψω. Εσύ ό,τι μάζεψες, μάζεψες. Καλά όλα αυτά, αλλά εγώ δεν πάω με άντρες. Ποιος είπε ότι είμαι άντρας? Εγώ είμαι ένα τσαλιμάκι του Θεού. Σου λέω ο Θεός έφτιαξε τον άντρα, μέχρι να φτιάξω τη γυναίκα θα φτιάξω κάτι ενδιάμεσο. Και έφτιαξε εμένα. Ξέχνα το, δεν γουστάρω. Ωχ, πέσαμε και σε σκληρό. Δώσε μου ένα φυλάκι. Δεν θέλω. Ένα φυλάκι θέλω μόνο, βρέτς, έτσι εδώ. Είπα, δεν θέλω.
Θα μου δώσεις ένα φιλόγγι. Ρε, καταλαβαίνεις, θα σας κλείσεις φαλάρες. Καλέ, τι αγριάνθρωπος είσαι εσύ. Έλα, χτύπησέ με. Αγριάνθρωπέ μου, Σβαρτσενέκερ. Ένα φιλάκι. Θα σε χτυπήσω. Έλα να παίξουμε. Έλα να παίξουμε. Παναγία, έλα. Καλέ, πώς φέρεστε εσύ στο παιδάκι, θα σας καταγγείλω στην εταιρεία προστασίας ανηλίκων. Μαμά! Πώς φέρεσαι έτσι, άπονη μητέρα. Και μητέρα του, ρε, γυναίκα του είμαι. Γυναίκα του είσαι. Ναι. Αχ, δεν το πιστεύω. Αχ, τι ωραίο ζευγάρι. Ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Αχ, Παναγία. Συγγνώμη που γελάω, που φέρετε. Ήθελα να μου από μια μεριά να σας βλέπω να κάνετε έρωτα. Δεν μου λες βρε, μπαίνεις όλος μέσα. Καμιά φορά βγάζω το κεφάλι απ' έξω. Γιατί? Για να τη ρωτάω αν το ευχαριστείτε. Δεν ξέρεις γιατί εραστή μιλάμε. Αλήθεια? Όταν κάνουμε έρωτα τα σεντόνια γίνονται κουβάρια. Μια μέρα τον ξέχασα τα τσαλακωμένα σεντόνια. Τον έψαχνα δύο μέρες. Και μη είχε βάλει στο πλυντήριο. Και τι έγινε? Με πρόλαβε λίγο πριν το στύψιμο. Για να κοιτήρθες ήρθες να κάνεις εδώ. Στριπτίζ. Τι να δείξεις ρε. Την κορμάρα μου. Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι αν δουλέψεις εδώ θα κάνεις μεγάλη καριέρα. Το ξέρω, μέχρι στο Χόλιγου θα σε πάνε. Ναι, ναι, εγώ θα σε προωθήσω. Όχι για πονηρό σκοπό, αλλά το βλέπω, έχεις μια λάμψη. Θα σε κάνω μεγάλο στάρ. Τ' ακούς, θα με κάνεις στάρ ή πουστάρ. Λοιπόν, αν θες να κάνεις καριέρα, θα δουλέψεις εδώ. Αν δεν θέλεις, δεν θέλει το καλό σου. Ναι, φοβάσαι. Ναι, φοβάσαι. Σου λέει, αν γίνεις στάρ μεγάλος, μπορεί να με παρατήσει. Δεν είμαι κακιά, αλλά από την πρώτη στιγμή που σε είδα, σε μίσησα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά σε μίσησα. Σε μισώ. Σε μισώ, σε μισώ. Θα σου το πω πολλές φορές. Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Σε μισώ, σε μισώ, σε μισώ. Ας το διάλογο. Εσύ για να γίνεται, τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Έχεις κανένα παράπονα από μένα. Τότε γιατί τα κάνεις, πες. Βλέπω που σε μια σταλιά, σαν μικρή δεντρογαλιά. Πες μου μόνο με ποθείς, μην πας πίσω θα χαθείς. Πρόσεξε μη σε πατήσω, αχ τσολιά θα να σε ντύσω. Είσαι λέει αληθινά, να νοσμά με τέτοια να. Θα τρελαθώ αφού σε αγαπώ. Θα τρελαθώ και θα σε κάνω, θα σε κάνω. Τα-τα-τα. Τα-τα-τα. Θα σε κάνω τα-τα. Σαν τα μικρά παιδιά. Τα-τα-τα. Τα-τα-τα. Θα σε κάνω τα-τα. Σαν τα μικρά παιδιά. Αλλά εγώ θα περιμένω στο σαλόνι. Ρε τράβα σπίτι μη σ' αρχίσω τις φαλιάρες. Άντε τράβα. Τι είπες ρε? Λέω τι τραβάμε και εμείς χορεύτριες. Almost drank upon a
άντρες φύγανε θα τρελαθώ. Ναύτες, φαντάρια, αεροπόροι, λοκατζίδες. Αχ, ήταν και ένας νάνος, 1 και 5 στην ανάταση. Έτσι και πιάσω παιδί θα βγάλω γίγαντες. Αχ! 10 χρόνια έχω να πάρω λοκατζί και ναύτη. 5 χρόνια θα κινήσω έγκυο σήμερα. Αχ! Φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να, χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Να σ' αγαπήσω, πώς να μείνω εδώ. Αφού ούτε εμένα πια δεν αγαπώ. Πιάνω βοδιά, πιάνω βοδιά, πιάνω βοδιά, πιάνω βοδιά. Στη φάρμα η Ελλάς, εσύ ψωφοπίνας και νόμιζες.